Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Έλα καλημέρες, έλα καλημερούδια, καλή εβδομάδα. Δεν σ' άρεσε η μουσική του Καζαμπάκα, θες άλλη? Όχι, μ' αρέσει η μουσική του Καζαμπάκα, αλλά είναι να μπαίνω εδώ μισή ώρα και να κάνω 10 λεπτά εκπομπή. Καλύτερα μην ακούω μουσική αυτό. Τι να κάνουμε, ρε Κωστή, οι άλλοι στο Ζου μουσική παίζουν και μας κάνουν όλους γιογιό κόσκινο. Μουσικούλα παίζουν. Ξέρεις γιατί μας κάνουν γιογιό? Ξέρεις γιατί. Τα γυαλιά εδώ τι, ελαιοκαθαριστήρες θες εδώ? Πράσι τι ελαιοκαθαριστήρες. Ξέρεις γιατί το Ζου μας περνάει? Μας κόσκινο μας κάνει. Σήμερα επέστρεψαν κιόλας εδώ τα παιδιά και τα γαμούς. Γιατί δεν μιλάνε? Γιατί δεν μιλάω, γι' αυτό σου λέω. Βάλε μουσική. Ναι. Καζαμπάκα, πάρε τη μουσική από το Ζου. Για να δούμε. Παίξε μόνο Ζου, Ρέντιο, ότι παίζει. Θα έχουμε τα ίδια νούμερα, λες? Κοίταξε τώρα, δεν νομίζω δεν ότι. Θα έχουν τα ίδια νούμερα. Δεν νομίζω. Ναι, γιατί έχουν και κοριτσάκια εκεί, γίνεται χαμός εκεί στο Ζου. Έχει τζέρι. Τα κοριτσάκια μόνο. Ναι. Εντάξει, τα κοριτσάκια. Τα κοριτσάκια. Α, στο Ζου. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι κατάντια για την Θεσσαλονίκη. Γιατί ρε? Είναι κατάντια για τη Θεσσαλονίκη. Μουσικό ραδιόφωνο γενικώ να είναι πρώτο. Και να μην είναι τα ραδιόφωνα τα οποία έχουν λόγο, πολιτισμό, βαθμό. Δεν γίνεται, φίλε, που δεν είναι μόνο για Θεσσαλονίκη, ναι. Αυτό ισχύει αυτό σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν γουστάρουν να μας ακούν. Όχι. Σημαίνει ότι ο κόσμος θέλει μουσικούλα, θέλει ευχάριστα πράγματα, να ξεχαστεί, να ξεφύγει λίγο από τη μουντή καθημερινότητα. Δηλαδή, όχι, χαζογαρούμενος. Να το πιάσαμε. Ναι, από το να ακούει μύρλα, με γκρίνια, σκοτωμό εδώ. Κι άλλα μπορεί να ακούει. Λαϊκισμό, ψέματα. Λαϊκισμό, ψέματα. Θέλει να ακούει μουσικούλα και χαχαχούλα. Γλυψίματα, σάλια. Σάλια, μάλια. Λοιπόν, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10 με το κουμπαράκι. Α, κουμπαράκι, κουμπαράκι. Κουμπάρε μου, κουμπάρε μου, κουμπάρε μου. Μας άλλαξε το πετρέλαιο, κουμπάρε μου. Τρελαίνονται. Αχ, τα ματάκια μου, τα ματάκια μου. Τόρτι φάγαμε από την πεφίκα. Αχ, τα ματάκια μου τσούζουν από τα χημικά, κουμπάρε μου. Τσούξανε τα ματάκια. Και άντε, τσούξανε για αυτούς που κατέβηκα κάτω συνειδητά, γιατί τα λέγαμε εδώ Παρασκευή. Τα παιδάκια τι φταίνε, ρε φίλε. Ένα λεπτό. Ναι, τι ένα λεπτό. Δηλαδή. Μυαλό δεν έχεις. Όχι, όχι, εδώ στην Τούμπα έφτασαν τα χημικά. Περίμενε, ήταν, παίζανε στο πολιτιστικό απέναντι από μένα. Άλλο τα αυτό. Παιδάκια ναι. Παίζανε και ξαφνικά ήρθε η μπόγα από τα χημικά. Κοίταξε να δεις, όταν ζεις σε μια κοινωνία, οφείλεις να αντιληφθείς ποιοι είναι οι κίνδυνοι που διέπουν αυτή την κοινωνία. Σαφώς, τα είπαμε. Όταν λοιπόν πρέπει να είσαι ενημερωμένος
το τι συμβαίνει στην πόλη σου, στη χώρα σου, στον κόσμο, αυτά θα πει πολιτισμένος άνθρωπος. Δεν παίρνει τα παιδάκια σου να πας κάτω στο συλλαλητήριο. Ναι, μιλάω πάντων... για αυτούς που δεν τα πήραν τα παιδάκια τους. Και έπαιζαν στο πάρκο του πολιτισμικού. Αυτοί που δεν τα πήρανε, τσούξα λίγο τα ματάκια, τα πήρανε. Ναι, λέω για αυτούς που τα πήρανε. Α, αυτοί που τα πήρανε εν γνώση τα πήραν, Κωστή μου. Εγώ τον Αχιλλέ ακόμα δεν τον έχω πάρει στο γήπεδο. Κάτσε, ρε φίλε, μισό λεπτό τώρα. Ναι. Αν εσύ πας ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Δεν θα πάρει το παιδί. Και πάρει το παιδί στο γήπεδο. Ή πάρει το Άρης ΠΑΟΚ το παιδί στο γήπεδο. Μακριά. Κακό. Παίρνει και το ρίσκο, παίρνει και την ευθύνη. Έτσι, δεν είναι. Έτσι. Όταν πίνει, ξέρω εγώ, στην ταβέρνα και τρώσει, ξέρω εγώ, σαν το βόδι. Και σε κάνει μετά φαγωτέ. Και τρέχει με 160 ναι. και έχει το παιδί σου μέσα, προκαλεί τη μοίρα σου. 100%. Εντάξει. Φταίνει η δρόμη μετά θα πει, όχι η λακκούβα. Άμα έχει λακκούβα θα πάμε 80. 100%. Όταν, α πούμε, ο περιφερειακό μου είναι στραβό, η κλίση του δουλειού. Η ροπή του είναι λίγο εκεί πάνω και αντί να τρέχω με 120. Εγώ που τρέχω με 80 δεν βγήκα. 80 πα αγόρι. 90 το πολύ. Κύριο εσύ. Υπόδειγμα. Σε έκαναν και τεστ φαγωτέ και αλκοτέ θε και του πούλησε και τρέλα. Εγώ δεν τρώω, δεν πίνω λε. Όχι, ρε, έκαναν το βράδυ 2,5 ώρα αλκοτέ. Ναι, ναι. Τελείωσα εγώ από το γύρο που αν να πούμε από την εκπομπή τη Μαρμίτα. Έρχομαι σιγά σιγά. Βλέπω στο Λευκό Πύργο, πα ευθεία έχει μπλοκ. Κάνω αριστερά εγώ. Όχι γιατί είχα κανένα θέμα, αλλά πάω του κολόπατσου τώρα εκεί πέρα, τώρα με σταματάει. Μην τα βρει τα παιδιά, ναι. Γιατί του βρίζει τώρα. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, εντάξει, καλημέρα. Καλημέρα. Στην αστυνομία μα, στα παιδιά μα. Δεν το υιοθετούμε, δεν το θέλουμε, ναι, ναι. Κάνω αριστερά, βλέπω και ένα μαντράχαλο, ένα που έκανε κάτι μονόζικα, ένα μπάτσο να πούμε. Ναι. Λέει, καθίστε, λέει, σα πάω. Φυσήξτε. Τι να φυσήξω, λέω, πού να φυσήξω. Ναι. Τι λέω, καναλί. Φύσηξε χθε το βράδυ. Ναι, ναι. Έχει καναλί και του λέω εκεί πέρα. Ναι. Τι έχει τα μάτια σου πονάνε, λέω, σε βγάλω κάνα τσιμπιδάκι από πουλούσε και τρέλα, δηλαδή στο όργανο. Σιγά μου, το όργανο. Φαγωτέ του είπε, ναι. Να σε κάνει. Εφυσάω μια, ναι. Λέει, άλλο ο αστυνομικό. Του λέω από μένα, περιμένετε να οικονομήσετε τώρα από το αλκοτέστ. Λέω, δεν. Σε λάθο αυτοκίνητο. Σε μυρίστηκαν, ναι. Σε ψηλιάστηκαν. Με ψηλιάστηκαν. Λέω, κόκκινο που είναι ο κόκκινο. Σε έδιωξαν κατευθείαν. Για τον κόκκινο θύμα ψάχνανε. Ψάχνανε θύμα να πούμε, ναι. Πού είναι ο κόκκινο, να ψήξει να γίνει αερόστατο το. Εγώ πάλι ρε σηκωστή έφαγα κόψιμο, έφαγα κουτουλίδι από τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ αυτόν εδώ του Facebook. Επειδή λέει, χρησιμοποίησε κακέ λέξει κατά των Σκοπίων. Και έβγα 24ωρο μπάνερ. Έκανε λαϊκισμό. Τι λαϊκισμό, μου βγήκε αυτόν. Δεν έρχεσαι να πινελεί κι εγώ. Χράκ, έρχεται εδώ το ραβασάκι μου, λέει, ναι. Μην βρει ξανά. Αν έρθει κανένα Σκόπια, μην τα βρει ξανά. Αν έρθει κανένα Σκοπιανό εδώ και πει στο Μετρόπολη, πάρτε καμιά 50 χιλιάρικα το χρόνο, θα τον βρει το Σκοπιανό αυτόν. Όχι, δεν θα το δεχτώ καν. Εγώ τουλάχιστον αν ήμουνα. Ναι. Εγώ αν ήμουν το γευγελί το αυτό γιατί το δεν έχω πάει ποτέ. Δεν έχει πάει. Μιλάω μόνο για τον εαυτό μου. Πάνε αύριο στον Ανδρώνη και μιλάω μόνο για τον εαυτό μου. Δεν με νοιάζει καμία. 1000 ευρώ. 950 πες μείον 50 για το γευγελί. Ναι. Έτσι θα το πει. Εσύ πω. Και ο κόκκινο. Θα ναι. Το πω. 50. Δεν το είπατε όμω. Θα το πω. Βαράτε την πόρτα τη λογίστρια. Θα το πω. Ναι. Δεν πάω πάνω στη λογίστρια. Αφού είναι φίλοι. Πάνω κάτω δεν ξέρω. Λέει είναι φίλοι μου γιατί σε πλήρω. Έφαγα το μπάνερ 24. Καλά σε κάνανε κάφρε. Κάβρο εδώ, φίλο σου εδώ, το κουμπαράκι, Τι να τον βρει, α πούμε τον. Και εγώ έβρισα ένα παπά να πούμε στο Facebook. Δεν με. Θα σου έρθει, περίμενα αυτό, δεν σου έρθει κατευθείαν. Μα δεν τον έβρισα. Τι τον είπε. Μπήκα μέσα στο Facebook να πούμε. Ναι. Ήταν ένα παπά να πούμε εκεί. Θα ο πάτερ. Ένα λιβάνισμα θα σου έρθει τώρα και στο Facebook. Κι άρχισε να λέει ποια είναι λέει, η θέση του στρατού. Ποια είναι η θέση τη αστυνομία. Δεν τρέπεστε, κατάπτυξη κτλ. Και τον απαντάω εδώ. Κοίτανε παπά του λέω, δώστε κανένα συσίτιο από την τσέπη σα να πούμε. Λέω και αφήστε λέω τα πατριωτηλίκια λέω και εσεί 400 χρόνια. Παπάδε που δίνουν όμω. Ναι, άσε. Παντού υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί κοστοί. Όχι, όχι. Σε όλα τα πράγματα τη ζωή. Δεν ξέρει κουλιανέ. Υπάρχουν, μια χαρά ξέρω. Δεν το ξέρω. Υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Μη υπάρχουν οι καλοί παπάδε που δίνουν. Υπάρχουν και οι κακοί που κανένα παπά δεν δίνει. Χέτερη είναι, τα δίνουν οι πιστοί. Και τα μισά μπορεί να τα τρώνε και οι παπάδε στο σπίτι. Υπάρχουν και παπάδε που κάνουν αγώνα. Εγώ δεν είμαι τώρα με του παπάδε που κάνουν αγώνα. Δεν πηγαίνω στην εκκλησία πολλέ φορέ. Είναι για τους παπάδες. Ναι. Προσωπικά εγώ. Ναι. Προσπαθώ να πάω μόνος μου όποτε θέλω. Δεν θα μην έχει κανένα μέσα να ανάψω κεράκι μου. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι παπάδες που κάνουν δουλειά. Μα το παίζει και εσύ θρησκευόμενο. Όχι, όχι, εγώ πηγαίνω όποτε κόκκινο, θέλω. Ας τον κόκκινο. Λοιπόν, μόνος, θες καφέ, πίτα, μπουγάτσα, θέλεις. Είναι πρωί. Πρωί είναι ρε φίλε. Λοιπόν, βέβαια. Μόνο στα καντίνα pit stop. Αν θέλετε μπουγάτσα ή πίτα, μία σημεία δώρο. Θέλετε και καφεδάκι, δώρο θα είναι και το νερό. Και προσέξτε, και στους πέμπτο και στον έκτο καφέ θα είναι κούτρα, ζαμπαντά δωράκι. Σε τρία σημεία στην πόλη μας λοιπόν, Παλαιού Σταθμού 36, Δυτική Είσοδος μετά τα δικαστήρια και Πόντου 56 Λαχαναγορά. Οδός Λαγκαδάς, ο κεντρικό δρόμο μετά την Αρογεύρα Σταυρούπολης. Έχουν πιάσει εκεί τα παιδιά. Ωραίο κομικά σημεία, ε! Ωραίο οδός ή οδός Λαγκαδάς. Σ' αρέσει. Πάτησα ένα Ρώσο πριν από 15 χρόνια με το αυτοκίνητο. Λέω και εγώ γιατί είναι ωραίο. Το τίναξα, στο μέχρι το δεύτερο όροφο τον τίναξα τον Ρώσο. Το Ρώσο! Oh. Γιατί είναι το Ρώσο. Ρώσο Πόντιος να πω. Τι έκανε δηλαδή και τον τίναξε. Πήγαινα εγώ με τα μάξι τη δουλειά ένα πόλο να πούμε GT 100 λόγων. Ναι. Και βγήκε μπροστά μου στα 30-40 μέτρα και με έκανε το
τον τερματοφύλακα, το Πασχαλάκι, πριν το πέναλτι να πούμε. Κουνιόταν δεξιά. Πότε έγινε αυτό, ρε, και δεν μου το πέφτει. Το 2002, πότε. Α, ήταν παλιά, παλιά. Βάζω κι εγώ μια Δευτέρα, ωραία. Του τραβάω μια να πούμε. Πάει. Πάει, κατευθείαν κάτω. Γιατί έπαιζε τον τερματοφύλακα όμω εκεί τώρα στο. Κοίταξε, αυτοί που βγαίνουν και στο δρόμο και κάνουν και κάτι, θα του δώσω μια συμβουλή. Ναι, ναι. Δεν ξέρει ο άλλο μέσα στα μάξη τι μούρλα έχει να πούμε. Εννοείται, 100% πλέον. Εδώ δεν ξέρει από κάτω. Βάζει ψυχολογικά, μπορεί να έχει τρέλα, μπορεί να έχει μούρλα. Και τον γειτονά σου από δίπλα δεν ξέρει τι είναι. Θα ξέρει ένα τυχαίο στον δρόμο τι έχει. Μην κάνει τέτοιε μαγκέ να πούμε. Γιατί εγώ μπορεί να τσακωθεί, να ήμουν σε στρε να πούμε κτλ. Και αντί να πατήσω φρένο. Πρέπει να είσαι τρελό, κανονικό. Όχι, εγώ δεν είμαι τρελό. Εσύ. Εγώ πάτησα το κάτω γιατί τον είδα εδώ και με εκνεύρισε να πούμε. Λοιπόν, τρει μέρε νομίζω ότι βιώσαμε το απόλυτο ξεφτιλίκι. Να το πούμε γι' αυτό το περάσουμε. Τι βίωσε, Κουλιανέ. Εγώ δεν βίωσα τίποτα γιατί ξέρω τι θα κάνω. Ήμουν έτοιμο να φύγω για την πόλη. Διήμερο, διμεράκι, τριμεράκι να. Αποφύγω τα όλα όσα είδαμε και ακούσαμε από χθες. Ή θέλεις να τα αποφύγεις. Φυσικά. Ναι, ή γίναμε φιλοξενούμενοι στην πόλη μας. Δεν πήγες να πάρεις και ένα αυτόγραφο από τον Τσίπρα σαν παοξίδες. Εγώ όχι, φίλε. Όχι. Όχι. Και πάρα πολλοί παοξίδες, σαν εφόσον είσαι τον social media πλέον και μπαίνεις, είδες ότι έριξα τρελό ξεφωνητό. Ναι. Γιατί δώσατε φανέλα σε αυτόν τον τύπο. Εγώ λέω, έτσι χάριστη, λένε οι φίλοι του ΠΑΟ. Είστε αγνώμονες γιατί ναι. Μόνο τα 60 εκατομμύρια που τα έκανε 11. Δεν τα έκανε αυτό. Ναι, όχι, επί. Δεν τα έκανε. Επιημερών το έγινε. Ναι, έγινε. Ο νόμος, να πούμε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πείτε ένα ευχαριστώ. Εγώ λέω να πει ευχαριστώ ο Τσίπρας που πήρε 11 εκατομμύρια ζεστά, γιατί 11 εκατομμύρια εκείνη την περίοδο δεν θα βρίσκε να γύριζε όλο τον κόσμο. 11 δεν θα βρίσκε 11 εκατομμύρια. Κασέρι, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ανάσα για το στείλει 50 τροχονόμους ναι. Σε 50 φανάρια σε μια μέρα, τα βγάζει τα 11 εκατομμύρια με τα 500 που είναι για το αυτό. Γιατί δεν το κάνει. Το κάνει, πώς δεν το κάνει. Χθες έκανε το αλκοτέστ. Έκανε το αλκοτέστ. Αλλά πέτυχε πουλάκι μου 2 η ώρα τη νύχτα, βγάζει την μπατσαρία έξω και καλά κάνει να πούμε. Μπαμ, μπαμ, τι ήπιες, μπαμ, 300 ευρώ πρόστιμο. Έτσι είναι τα κράτη. Έτσι θα τα πάρει τα 300 ευρώ αυτό. Ναι. Θα τα δώσει στι οικογένειε και τι φτωχέ που είναι και αριστερό, διότι θα πάει με του φτωχού και τα λοιπά. Τι αριστερό, εδώ θα... όλη η πόλη, όλη ο στρατό, όλο το τέτοιο μαζεύτηκε για να τον φυλάνε. Τι αριστερό. Κάνετε ένα λάθος. Είναι αριστερή. Δεν φυλάνε. Έτσι είναι αριστερή. Δεν φυλάξα τον κύριο Τσίπρα. Ποιο φυλάνε. Φυλάξα την Αμερική. Την Αμερική τη φυλάει η FBI, η CSI και αυτοί. Εντάξει, και θα του φυλάνε μέχρι το τέλος. Εγώ είδα του δικού μα να το φυλάνε. Δεν είδα. Όχι. Okay. Αυτοί που ήρθαν όντω εξ δίκω, CSI, FBI, ναυαρχίδε ήρθαν για του Αμερικάνου. Δεν τον νοιάζουν να λέξει. Ήρθαν έστω για του Αμερικάνου. Ναι, αλλά τέτοια συνομική. Ναι. Που είναι σύμμαχοί μα. Ναι, είναι σύμμαχοί μα. Οι οποίοι λένε υπέρ τη σύνθετη ονομασία των Σκοπίων. Ούτε που του καίγεται καρφί αυτού. Ναι, όχι, όχι, άσε. Δεν του καίγεται καρφάκι. Αυτοί ήταν να κάνουν τη δουλίτσα του. Και άλλο λέω εγώ. Ναι, τι λε εσύ. Ότι οι Αμερικανοί. Οι Γερμανοί και οι Λιπή, να πούμε, έχουν πει ναι στην σύνθετη ονομασία. Εμείς είμαστε σύμμαχοι, να πούμε, κτλ. Εγώ είμαι κυνικός και λέω φυσιολογικά ήρθαν εδώ πέρα οι άνθρωποι. Μπορεί να μπει να ζωστεί κανένας, ξέρω εγώ, αν σαν ριφάρτ μέσα και να τεινάξει. Και να τεινάξει, ξέρω εγώ. Δεν μου λες τώρα αυτή τι. Άμα ήταν τα παιδάκια μας στην έκθεση και έμπαινε ένας ανσαριφάρτ ναι. Και δεν φιλούσαν οι αστυνομικοί. Τι το, σέπιες τον μικρό λεπτό ρε φίλε. Ένας αντουάρι αυτό εδώ που είναι μουσουλμάνος ναι. Και ζωστεί με τα πυρηνικά να πούμε αυτά τα... Ναι, 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 ναι. Ναι. Και σκοτωθούν 100 να πούμε ναι. Τι θα λέμε ότι η αστυνομία δεν πρόσεξε, δεν τον είδαν κτλ. Λοιπόν. Τι με κοιτάς. Τι σε κοιτάω. Ήτανε η Αμερική ήταν η τιμόμενη χώρα. Ωραία. Φυσιολογικά θα έχουμε και 5.000 αστυνομικούς και 6. Μα αυτό που λέμε τόση ώρα. Οι 5.000 αστυνομικοί δεν ήταν για την Αμερική, ήταν για τον Αλέξη. Πρώτη φορά έχουμε τέτοια. Γιατί ποιος τον κυνηγάει τον Αλέξη. Τι ποιος τον κυνηγάει. Πήγε στο περίπτερο του ΠΑΟΚ. Δεν είδα τι περίπτερο του ΠΑΟΚ. Πήγε στο περίπτερο του ΠΑΟΚ. Η κοπελίτσα εκεί του δώσε φανέλα, φωτογραφίε. Από πάνω οι άλλοι φουσκωτοί με τα όπλα, με τα μπαζούρα. Ποια όπλα. Άμα ήταν η κοπελίτσα του ΠΑΟΚ να την έλεγε ο Σαββίδης, εμείς είμαστε Μακεδόνες Βορειοελλαδίτες Θεσσαλονικής και δεν θέλουμε. Συμφωνία με τους Σκοπιανούς και τα λοιπά και είμαστε ΠΑΟΚ και εκφράζουμε τη Μακεδονία και τα λοιπά. Βρέαστε το παραμύθι τα τώρα που έκλεισαν. Συνομικά που ήταν σαν ράγες τρένου που έκλεισαν όλο το κέντρο, για ποιο τα έκλεισαν. Για ποιο το έκλεισαν. Καλά, τι καλά, καλά κάνουν. Πρωθυπουργός. Για τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, ναι, πριν 30-40 χρόνια θυμάστε τι γινόταν εδώ. Πριν 30-40 χρόνια. Πηγαίναμε όλοι χήμα σου και είμαστε στην έκθεση. Τώρα δεν μπορούμε να πάμε. Μη μου γυρνάς τώρα επί Χούντας τι γινότανε. Όχι επί Χούντας, επί ΠΑΣΟΚ ξεκινά πριν το 85, το 90, το 95. Επί Χούντας θα σου πω εγώ. Ήταν ευχαριστημένος ο κόσμος. Ναι. Δεν πεινούσε κανένα. Δεν ξέρω γιατί δεν ζούσα. Ναι. Γιατί να πάει να βαρέσει τον Πρωθυπουργό. Τώρα κάτι κομμουνιστές οι οποίοι ήταν ιδεολόγοι και τα λοιπά, 5-6 ήταν τους μαζεύανε, δεν ήταν δύσκολο. Ναι, ναι. Πριν 40 χρόνια λοιπόν επί Χούντας, δεν υπήρχαν τόσο οι αγανακτισμένοι να πούμε και τα λοιπά. Δουλειά είχε ο κόσμος. Ο κόσμος δηλαδή ήταν λες πιο ικανοποιημένος. Δεν είχε θέματα. Σπιτάκια αγοράζανε. Δεν είχε προβλήματα. Άμα ήσουν κομμουνιστής και έκανες λακαμίες, πήγαινες διακοπές, ξέρω εγώ.
στη Μακρόνησα, στην, που πηγαίνει στη Γιάρο και τα λοιπά. Στη Γιάρο, εκεί είναι. Μετά το... όταν γυρνούσες από τις διακοπές, σε διορίζαν στο δημόσιο. Κατευθείαν. Γιατί να φωνάξει, να πούμε. Βάζεις, βγάζεις. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και καλά έκανε ο Πρωθυπουργός λοιπόν που είναι αριστερός. Ναι, ναι. Γιατί η εξουσία δεν έχει χρώματα, δεν έχει ιδέες. Και σου λέει τώρα αφού έχω εξουσία. Ας ανακατέψω μια πόλη τρεις μέρες να την κάνω γιάχμα. Να μην μπορεί να πάει ο καθένας στο σπίτι του. Για να είμαι εγώ ασφαλής. Όλη η πόλη είναι ΠΑΟΚ. Τους έκανα τα 60 εκατομμύρια 11, θα τους ναι. κάνουν και γήπεδο και γιατί να φωνάξουν. Τι και κακώς και τους φουσκωτούς, δεν το κάνουν. Τι γήπεδο θα τους φτιάξουν. Τι. Το στρατόπεδο λέει και τα. Ποιο στρατόπεδο, εδώ δεν ήξερε κάπου είναι οι τούμπαρες. Για στρατόπεδο δεν ξέρω, ρε φίλε. Ναι, βρήκες... ξέρω, ρε, εγώ περπατούσα για εγώ βλέπω... τούμπα, δεν έβρισκα εγώ ξέρω ότι αν αυτός ο πρωθυπουργός πήγαινε στην Αθήνα. Ναι, ναι, ήταν είναι εκεί συνέχεια. Ήταν η έκθεση στην Αθήνα. Και πήγαινε στο περίπτερο του Ολυμπιακού και του δίναν φανέλα και τους έλεγε θα πάρω το στρατόπεδο και θα τους διώξω από τους στρατιώτες και θα κάνω το κήπεδο του Ολυμπιακού. Ναι. Σήμερα θα είχαμε 30 κιλά μαντήλια από το μπούζο και τα κλάματα θα ήταν εδώ πέρα, τα δάκρυα θα ήταν χυμένα, ας πούμε, σαν τα ερίκια να πούμε τα οποία τα μαζεύουν. Άσε μας καημένε τώρα, πρωί-πρωί τώρα που πάμε να κλάψετε μακεδονομάχη τώρα για τον Τσίπρα. Άντε πάλι μακεδονομάχη, άντε πάλι. 40 χρόνια ο Τσίπρας αγόρι μου δεν ήξερε καν ότι δεν υπάρχει στρατόπεδο, ό,τι ήθελε έλεγε. Ήταν εντός εκτός και καλά σας κάνει, αφού έχει να κάνει με ΟΡΚ, με ΟΥΚ, καλά σας κάνει. Εν τω μεταξύ, όλη αυτή η ιστορία για το γήπεδο να ξέρει δεν είναι τίποτα, έτσι, ούτε τρία λεπτά. Απλά το λιβανίζουν το θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα για να του εμποδίσει να δώσουν κάτι τέτοιο. Καλά σαν ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κανένα. Τι να καθίσουν καλά. Καθίστε καλά σαν ΠΑΟΚ. Όλοι οι πόλοι είναι ΠΑΟΚ στο Τσίπρα. Τι όλοι οι πόλοι. Του δώσατε τη φανέλα, μια χαρά όλα. Καλά, εγώ είδα και τον Βασιλιάδη να βάζει. Δεν είναι όλοι οι πόλοι ΠΑΟΚ. Τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Θεσσαλονίκη, ρε. Ακόμα και εγώ. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Εσύ? Ολυμπιακός. Πάρ' το κουτουλίδι σου που λες ότι όλοι οι πόλοι είναι ΠΑΟΚ. Πού το βρήκαν αυτό το πιτσιρίκο εκεί? Και άσε, αυτά τα λες, αυτά τα λες. Γιατί για τον Βασιλιάδη που είναι στο περίπτερο του Άρη, κασχόλη ιστορίες, γιατί δεν λες. Τι έκανε ο Βασιλιάδη. Γιατί μισά τα βλέπετε και μισά τα λέτε όλα. Ναι, μα μου λες τα θέματα και σε απαντάω. Ναι. Βασιλιάδη. Βασιλιάδη. Κατάπτυστη Αριανή. Αυτόν δεν πήγαν, τον ξεφώνησαν. Περίμενε. Ναι. Τον βρίζαν οι Αριανοί. Τον βρίζαν, ναι. Κατάπτυστη. Κασκόλ, δεν του δώσαν και αυτόν ούτε. Κατάπτυστη παοξίδες, κατάπτυστη Αριανή. Άρα όλοι είμαστε κατάπτυστοι. Και εσείς είστε κατάπτυστοι ναι. εδώ, εμείς οι Μετροπολίτες. Που βρίζουμε τον Δήμαρχο και ήρθε στο περίπτερο και γεια σας Δήμαρχε. Πέστα μαζί σου. Καλημέρα Δήμαρχε, περάστε από την Μετροπολίτη. Ευτυχώς δεν ήμουν χθες εκεί. Σιγά ρε κουλιανέ, σιγά φυλάξου λίγο, μη μας πηδήξουν. Όχι, όχι. Δεν ήμουν εκεί χθες γιατί θα τον ρωτούσε πράγματα. Ναι, τι θα τον έκανα. Όχι, δεν χρειάζεται να τον δίνει κάτι. Θα τον έδερνε εσύ. Όχι, δεν γίνεται να κάνουμε κριτική να τον ξεφωνήσουμε. Καλά που δεν ήταν ο Κουλιανός εκεί πέρα στο Μετρομίδια να του πει είμαι δυσαρεστημένος. Όχι, δεν του έλεγα ότι είμαι δυσαρεστημένος. Αν σου έλεγα ότι σου διορίζω δύο τρει. Φίλε, άκουσε με λουμπέντε πράγματα. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ από το κράτος ούτε μισό ευρώ. Θα σου ρωτήσουμε. Μην με αφήνεις. Μαλώνω. Κράτα μου κόμμα. Μαλώνω Κουλιανός. Πες ότι μαλώνεις θα πιθάνεις. Μαλώνω ρε. Μαλώνω ρε. Μην με αφήνεις κρά μου. Κράτα με. Σε κρατάω. Πώς σε κόντρα. Σκόρτσα. Κράτα. Κράτα. Θα πιθάνεις ρε. Θα πιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις. Μαλώνω ρε. Μαλώνω. Μαλώνω. Αχ, καλέ. Πιστεύω να είσαι καμιά πουλιά που καθαρίζεις έτσι. Πάρα πες ότι μαλώνεις. Θα πιθάνεις με καθαρίζεις. Μαλώνω ρε. Άιδε. Μαλώνει ρε. Μαλώνουμε ρε. Και μαλώνω λοιπόν, φάτσα κάρτο, φάτσα κάρτα ο Δήμος εδώ πέρα, πρώτη μούρη στο καβούρι εδώ στο περίπτερό μου. Καλά αυτός ο σαλιάρης ο Βαρδάκης. Πάλι με τον Βαρδάκης. Όλο σάλιο και αυτό. Πάλι με τον Βαρδάκης. Ναι, ναι, η γειτονιά μας. Εσύ δηλαδή άμα έβλεπες στον Δήμαρχο όμως θα του σου κέρδι και του λες μπράβο αγόρι μου έτσι. Του λέει παιδαρά μου. Έτσι, τι ωραία που είμαστε, εντάξει. Γιατί... κάνει το αυτονόητο, δεν κλέβει. Τον έλεγα μπράβο, καλέ μου άνθρωπο. Μπράβο, καλέ μου άνθρωπο. Σαξόνιδες δεν θέλουμε. Ναι, δεν θέλουμε. Μη μα κλέψει. Ναι, εσύ. Μπράβο που κάνει το αυτονόητο και δεν μα κλέβει, δηλαδή. Μπράβο. Αυτό θα του λέγε. Μπράβο στα πρώτα. Και κατά τα άλλα, μα έχει κάνει εδώ την καρδιά περιβόλη. Μπράβο, θα μπράβο. Το... φέρε κι άλλα. Φέρε ό,τι θε να σου πει. Μπράβο που έκανε αυτό το κέντρο πολιτισμού και κέντρο, βέβαια, βέβαια. Μπράβο που δεν μα κλέψει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ θα πήγαινε πίσω από τη φούστα τη Αλατζά. Αλατζά δεν ήταν κάτω, μην μπερδεύεσαι. Αλατζά ήταν αλλού. Και θα χειραψίε τα έκανε και τα λοιπά. Από μπροστά μπέλα μπέλα, ναι, και, μπέλα και από πίσω χατζιβέλα. Δεν σας βλέπω εγώ εσάς. Ποιοι μας βλέπεις εμάς. Βρίζει ένας τον άλλον από πίσω, μόλις βρεθούν μπροστά, αγκαλιές, φιλιά. Εσύ τι θα τον έκανες. Τίποτα δεν τον έκανα. Τίποτα το κάνω. Μα όλο τον κόσμο δένεις από το πρωί και κάνεις. Όλο τον κόσμο δεν τον έκανα. Φίλε, πριν 15 χρόνια κατέβηκε να δείρω τον Παπαγιωργό μπροστά στο μουσείο Αθλητικό. Τον έδειρες. Κλειδώθηκε μέσα αυτό που είναι ο οδηγός του. Ναι, ναι. Για τα λεφτά του λέω, τα οποία εσείς πήρατε χαμπάρι μετά από 20 χρόνια. Ναι. Και δεν είναι σωστό αυτό και σας παρακαλώ. Και τα λοιπά και σας παρακαλώ και δεν είναι σωστό. Ναι. Και δεν είναι σωστό. Άστε το παραμύθι τώρα. Γίνα το μικρόφωνο. Εντάξει τώρα. Αφήστε τα κλεψίματα. Ήρθε ο Τσίπρας εδώ σαν παοξίδες. Όλη η πόλη είναι ΠΑΟΚ.
Πείτε να ευχαριστώ για τα 11 εκατομμύρια αντί για τα 60 πόσα ήταν ναι. Και για το γήπεδο που θα σας κάνει και αφήστε τα. Ποιο γήπεδο θα μας κάνει, βρε. Για τα μακεδονομαχηλίκια. Ποιο γήπεδο θα μας κάνει, άμα ήταν, βρε. Βρε άμα ο Τσίπρας ήταν. Βρε άμα ο Τσίπρας. Βρε άμα ο Τσίπρας. Βρε άμα ο Τσίπρας. Πώς θα φτιάξει ο Τσίπρας το γήπεδο του ΠΑΟΚ, πώς. Πώς θα φτιάξει. Ναι, πώς θα το φτιάξει. Όπως φτιάξαν το 59. Πώς θα φτιάξει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ο στρατός έδωσαν εντολή. Ποιος στρατός. Βάλα την καημένη. Ας είναι καλά, ο Βασαβίδη θα πληρώσει. Ποιο, ναι. Ποιος γήπεδο θα φτιάξει ο Αρίτζης. Άμα είναι ας είναι καλά, να λέει εντολή ο Σαβίδης. Ναι. Ναι, ο Σαβίδης ούτε καν ήρθε συνέχεια. Να έκανε. Τι έκανε. Δεν είναι κανένα. Διακοπές κάνει. Το είναι νοιάζει το Σαβίδη Μακεδονία και η έκθεση. Ρε. Όχι, ήρθε ο πρωθυπουργός Σαβί... που λες ότι είμαστε κολλητοί. Δεν πέρασε. Δεν λες. Δεν πέρασε από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Ποιος. Για, γιατί αν του δω... βρέθηκε ένα κοριτσάκι του στη Βανέλα. Ποια κοριτσάκι, χάσο ήταν το κοριτσάκι. Public relations λέγεται. Τι, σύνδρομο Down. Τι ήταν, άρρωστο ήταν. Δημόσιες σχέσεις λέγονται. Δημόσιες πρέπει να τις κάνεις, θέλοντας και εμείς. Θα ακούσετε και το Πουσλούκι Λούκα, αν θέλετε να κάνετε δημόσιες σχέσεις. Οι πρώτοι που το ακούνε είναι οι ΠΑΟΞΥΔΕΣ που έγινε το σκηνικό. Και βγαίνουν τώρα οι ΠΑΟΞΥΔΕΣ και φωνάζουν στα social media και ντρέπουμε που είμαι ΠΑΟΚ. Ρε εσύ, δύο κύπελα πήρε. Ντρέπεσαι που σε ΠΑΟΚ. Ο Τσίπρας μου τα δώσα δύο κύπελα. Όταν θέλεις να πάρεις πρωτάθλημα κύπελο, να αδικήσεις και να κάνεις, θα μπεις στο σύστημα. Και αν μπεις στο σύστημα, όταν έρθει ο Τσίπρας, θα το κάνεις. Γεια σας κύριε Πρωθυπουργέ, τι κάνετε και περάστε από το περίπτερό μας κύριε Πρωθυπουργέ. Τι κάνετε κύριε Πρωθυπουργέ. Άντε μπράβο Μακεδονομάχη. 9 η ώρα λοιπόν να ευχαριστήσω. Ναι. Το κουμπαράκι μου ενημερώνω, ο Καμένος θα είναι έξω από την Τούμπα. Θα έχουμε και δηλώσεις. 9 η ώρα το πρωί τώρα. Πάτε δώστε και καμιά φανέλα ξεχυλωμένη. Το Καμένο. Γιατί 200 και κιλά Καμένος. Πάρτε καμιά φανέλα εκεί που είχατε. Αυτός ξεφωνίζει όλους, κατάλαβες. Γίνεται όλους τους δένει, όλους ξεφωνίζει. Όχι, ρε, παιδί μου. Επειδή είναι κάτοικος γη, δεν τον ενδιαφέρει. Πάρτε μια φανέλα. Τι πράγμα είσαι εσύ. Πάρτε μια φανέλα. Α, κουμπαράκι, κουμπαράκι. Πάρτε μια φανέλα του Βασιλάκου. Ποντρή. Και δώστε τη στον Καμένο να χωρέσει. Πάμε, ρε, πάμε, ρε, διόρθωτε, πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ακούτε πάντοτε Μετρόπολης, φίλες και φίλοι. Έχοντας πάντοτε μαζί μας και την Wind Vision. Θέλεις να απολαμβάνεις την ομαδάρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, να ανακάλυψεις σήμερα κιόλας στην Wind Vision με τον νέο τρόπο να βλέπεις αθλητικά. Με την Wind Vision απολαμβάνεις πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από τα κανάλια Nova Sports. Μπορείτε να δείτε τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και άλλες ομάδες στους εντός έδρας αγώνες τους. Απολαύστε Ρονάλντο, Νεϊμάρ, Εμπαπέ και όλους τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διοργανώσεις από Γαλλία, Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία και άλλες χώρες. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο. Rap and cool show ακούτε εδώ σε 95 και 5. Πού είχαμε μείνει, Κωστή? Είχαμε μείνει στο το ότι έλουσε όλη την κοινωνία πάλι. Δεν έλουσα κανέναν. Ναι. Εγώ βλέπω τα πράγματα ρεαλιστικά και όπως είναι. Ναι, αλλά ξεστηγίνεται. Απλά τρελα... Ρεαλιστικά τα βλέπεις, αλλά βγαίνεις εσύ πάντα έξω από τον κύκλο και, και αφήνεις τους άλλους να χορεύουν μέσα. Δεν ανήκω πουθενά εγώ. Γι' αυτό. Κι όμως ανήκεις. Πού ανήκω. Πώς δεν ανήκεις. Αυτή την κοινωνία δεν σας σταμάτησε ο αστυνομικός χθες. Σε σταμάτησε όπως σταματάει δηλαδή, για μένα. Άμα έπεινα. Δεν ήρθαν σε σένα τα χημικά, τα παιδάκια. Όχι. Ναι, ήρθαν σε μένα όμως που ήμουν 100 μέτρα παρακάτω. Να πήγαινε 200 μέτρα από εκεί. Να αλλάξω σπίτι, να πουλήσω το σπίτι από εκεί που είμαι για να μην πηγαίνω τον Αχιλέα στο πάρκο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Παρακάτω από αν μένα. Αν σας παίρνανε την έκθεση και την πηγαίνα στην Αθήνα, θα μας είχατε πρίξει εδώ με τον Καζαντζίδη, μας πήρανε την έκθεση. Ισχύει αυτό. Τότε φάτε τα χημικά. Ισχύει αυτό. Όλα δεν μπορεί να τα έχει στη ζωή. Ναι, αυτό επίσης αυτό ισχύει. Δηλαδή να πάρω το παιδάκι μου στο συλλαλητήριο αφού ξέρω τι γίνεται και μετά να φάει αυτό το σου λέω ότι δεν το πήραμε στο συλλαλητήριο το παιδάκι μας αγόρι μου. Αυτό σου λέω. Για άλλους που το πήραν. Για άλλους. Αυτοί πήγαν γυρεύοντας. Απλά τα πράγματα. Πας γυρεύοντας. Ναι. Αυτοί πάνε γυρεύοντας. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή με συγχωρείς τώρα. Πες ότι εγώ έπειρα τρεις μπύρες. Τρεις. Και έβλεπα μπροστά μου και αριστερά αστυνομικούς. Παρκάρω τα μάξια εκεί μπροστά και πάμε τα πόδια. Ναι. Τι ναι. Ναι. Κάνω αναστροφή, φεύγω. Δεν πάω. Πώς θα πάω. Αυτό το 9. Εσύ το χαϊβάνι αστυνομικός. 10 παραβάσεις να κάνω, αυτός την 11η ψάχνει. Γι' αυτόν έχει εντολή. Να σκοτώνω άνθρωπο εκεί την ώρα, αυτός δεν θα σηκωθεί το βλέμμα του να πούμε και θα πει σκοτώθηκε. Αυτός θα πει, εμένα δεν είναι αρμοδιότητά μου, εγώ κάνω αλκοτέστ. Είναι, πώς να σου το πω, άβουλα όντα. Λοιπόν, θα έχουμε, οπότε, αφήνουμε το θέμα έκθεση, πες το, τι? Δακρυγόνα, ιστορίες, ανακατοσούρα στο κέντρο της πόλης. Πάμε στο καινούργιο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά θα πάμε στο καινούργιο του ΠΑΟΚ. Δεν θέλει και πολύ ζώρι. Δεν θέλει πολύ δηλαδή. Ναι, νομίζω αυτό μπορούσε να γίνει. Δεν θέλει και πολύ τώρα μέσα στη μέρα, το απόγευμα, ξέρω εγώ, να περάσει και κανένας καμένος, ξέρω εγώ, από την Τούμπα και να πει να ορίστε, ξέρω εγώ, να πάμε στο στρατόπεδο εκεί. Ξέρω ποιο στρατόπεδο. Ξέρεις ότι παλιά στην Τούμπα. Ναι. Δηλαδή, άμα έψαχνε την ιστορία ο Αλέξης, παλιά στην Τούμπα υπήρχαν. Τι υπήρχαν. Εκεί στο λόφο. Στο λόφο. Ναι, εκεί υπήρχε όντως στρατόπεδο. Ναι. Παλιά τώρα μιλάμε έτσι, 50-60, όχι εκεί έξω. Μπορεί να γκρεμίσει. Μπορεί να γκρεμίσει. Το λόφο. Εκεί το λόφο. Και το σπίτι μου θα γκρεμίσει. Εκεί είμαι. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Άμα με πήρε, φίλε, πρέπει να γκρεμίσω εδώ να φτιάξω γήπεδο. Πάρε ένα ποσό. Τι απει. Τι απο. Το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα πω ΠΑΟΚ. Τι να κάνω. Χωρί ποσό.
Χωρίς ποσό, τι θα με. Βγαίνει κανένα σε φίλο από το σπίτι του, δικό του σπίτι, τον το κρεμίζουν χωρίς να πάρει κάτι αποζημίωση. Και τότε άλλο πρωθυπουργό να βάλει 5.500 αστυνομικού, πώ εσύ θα πάρει τζάμπα να πούμε. Κάτσε ρε φίλε, τι τζάμπα, εγώ έχω πληρώσει 100.000 για να πάρω το σπίτι. Τι τζάμπα. Τι σημασία, αφιά άλλο με πετάξει από το σπίτι τα λίγη. Καλύτερα να έρθει. Αν έρθει ο Τούρκο ή ο. Αν έρθει ο Τούρκο, λέει. Ο Σκοτιανό και θα στο φάει να πούμε. Καλημέρα, λέει, τι τραγουδάρε βάζετε. Καλημέρα, λέει, τι ξενέρα σου κού χωρί πάω, δεν είναι πράγματα αυτά. Είχε εθνική με 4 δεκάρια. 4, έβαλε και τον μπακασέτα μέσα. Για να πάμε λίγο να το αλλάξουμε, πάμε λίγο αθλητικά. Είσαι κουλούρη. Είσαι ο κουλούρης. Ναι. Ξεκινάει η ομάδα. Πες με 3 δεκάρια. Πέλκα, Μάνταλο και Φορτούνι, ο οποίος είναι πολύ ανεβασμένος. Τραυματίζεται στο 50 ο Μητρόγλου. Τραυματίζεται ο Μητρόγλου, ο οποίος είναι παρεμπιπτόντως να δίνουμε και φρέσκο ρεπορτάζ. Καλά και μάλλον θα παίξει. Πολύ ωραία. Ναι. Και βάζει τον Μπακασέτα. Τον έβαλε. Το πιο αργό, σέντερφορ. Δεν είναι σέντερφορ ο Μπακασέτα, συγγνώμη κιόλας. Και παίζει με 4 δεκάρια. Ναι. Έξω αριστερά τον Πέλκα, δεξιά τον Μάνταλο, δεκάρι το Φορτούνι το στη θέση. Και τον Μπακασέτα να είχαμε να λέγαμε. Ναι, εντάξει, οκ. Τραβά μια χλέπα στον πάγκο. Ναι, είναι τυχερός που δεν έκαναν οι άλλοι, δεν μπορούσαν να κάνουν κανένα γκολ. Αυτό είναι το θέμα. Είναι τυχερός. Έπαιζε με την Εσθονία. Είναι τυχερός που είναι Φλόρος ο Κουλούρης. Γι' αυτό είναι τυχερός. Δηλαδή να είναι κανένα. Τον Κουλούρη χάρη τον έκανε με εισαγωγικά και τον πήρε, φίλε μου, να ξέρεις. Γιατί δεν έκανε χάρη. Δεν ξέρει πώ. Γιατί δεν είχε center focus, λέει, α πάρω και τον Κουλούρη. Τι έχει εντύπωση ότι θα τον πάρει ξανά τον Κουλούρη. Άμα δεν άλλαζε manager ο Κουλούρη να πάει στον Κουλούρη. Αν ισχύει αυτό. Δεν τον έπαιρνε. Γι' αυτό λοιπόν αυτό ο Φλόρος που κάνει τον προπονητή και κάνει και manager ηλίκη. 100% μαζί σου, Κωστή, εδώ συμφωνούμε. Σε αυτή τη βρωμιάρα την εθνική. Και πε μου λίγο κάτι επειδή βλέπει μπαλίτσα. Πε μου τη διαφορά του Μπουχαλάκη με τον Τσιόλη. Πε μου. Τώρα που, πήρε, τώρα που πήρε ο Πασχαλάκης μάνατζερ τον. Θα τον πάρει, λες? 100%. Θα είναι εκεί μαζί με Μπάρκα και Γιαννιώτη. Άμα πέσει κανένα λουκούμι. Κανένα λουκούμι. Εσύ θα μου πεις τώρα ποια είναι, διαφορά, ποια είναι η διαφορά του Τζιόλι με τον Μπουχαλάκη. Αυτό θέλω να μου πεις. Ποια είναι η διαφορά. Το Τζιόλι. Με τον Μπουχαλάκη που είδαμε ξαφνικά στην εθνική. Ότι ο Τζιόλις δεν πατάει περιοχή. Ενώ ο Μπουχαλάκης τρελάθηκε να πατάει περιοχή. Έτσι, που έκανε 10 πάση 9 ήταν λάθος. Έλα ρε Κωστή τώρα. Δεν υπάρχει χαφ. Έλα ρε Κωστή τώρα. Σε παρακαλώ, μπαλίτσα βλέπουμε. Εσύ τι είσαι, γκόμενο του Τζιόλις. Όχι, δεν είμαι καμία. Εγώ τον Τζιόλι δεν το θέλω καν στην εθνική. Δεν το θέλω καν στην εθνική. Στο λιτόγορο πίνετε τα φρέντα εκεί πέρα. Στα καλοκαίρια. Όταν δεν έχουμε μπάλα. Ναι, αλλά σου ξαναλέω. Άμα έπαιρνε με τον Μπουχαλάκη τα φρέντα θα έλεγε καλό, είναι ψηλό, είναι τα καρφώνει, πατάει περιοχή, βγαίνει τέταρτο. Δεν βλέπουμε διαπροσωπικές σχέσεις. Πώς δεν μετά τη εθνική Ελλάδος. Δηλαδή με βίσμα να μπαίνουμε και μέσα. Πες μου, τι είναι η εθνική Ελλάδος. Μια βρωμιάρα. Έτσι όπως την έχουν κάνει, δυστυχώς. Ομάδα των μάνατζερ. Ναι. Και ο Φλόρος εκεί που μπορεί να παίρνει και κάνα. Τέλος πάντων δεν μπορεί να το πει. Μη τα λες. Ο Σκύπε και τα λοιπά. Ναι. Κατάλαβες τι είναι η εθνική Ελλάδος. Και να σου πω και το άλλο. Δεν εξαρτάται. Πριν μου πει κάτι άλλο. Εγώ την εθνική τη λατρεύω. Αλλά δυστυχώς τα τελευταία 4 χρόνια με έχει κάνει πραγματικά να ιδιάσουμε όλο το κόνσεπτ. Δεν πειράζει. Εγώ τη λατρεύω την εθνική. Καπάκι να ξυπνήσει. Και θα πάω μαζί ξανά σε ταξίδια. Αλλά αυτό το πράγμα να μπαίνουν παίχτες λόγω μανατζαρέων. Ταξίδια με την εθνική. Πάρα πολλά. Ποιο τα πληρώνει. Εγώ μόνο μου. Όλα. Γιατί. Όλα από το πρώτο στο τελευταίο. Γιατί έχω μάθει ότι αυτή από το Φάρο. Αυτή δεν ξέρω τι κάνει. Είναι όλοι οι ίδιοι εκτός έδρας. Ναι. Ίδιοι αυτοί που είναι. Οι οποίοι τα πληρώνει ΕΠΟ. Εγώ, Κωστή μου, δηλαδή, έχω ξοδέψει μισό σπίτι για τα ταξίδια της Εθνικής. Άμα θέλω πόσο μέρα. Άρα, λοιπόν, μαζί με το κουμπαράκι μου. Ρώτα εκεί αυτούς εκεί στο Γαλανόλευκο Φάρο. Ναι. Αυτοί πάνε τζάμπα ή τους πληρώνει η ΕΠΟ τα. Για ένα μέχρι ενός διαστήματος που το παρακολουθούσα, η ΕΠΟ είχε κανονίσει να πηγαίνουν. Δηλαδή, εγώ πληρώνω αυτό το καθυστερημένο. Τώρα τελευταία δεν ξέρω. Ένα λεπτό, ρε Κουλιανέ. Ναι. Δηλαδή, εγώ δουλεύω 12 ώρες για να πληρώνω αυτό το καθυστερημένο με την τρομπέτα από την τσέπη μου. Που φοράει το πληρώνω και την τρομπέτα. Ρε, δεν πάτε καλά, ρε, σε αυτό το τόπο, ρε, κάτι πλακόνια πρέπει να φάτε, να πούμε. Πληρώνω εγώ αυτό το καθυστερημένο με την τρομπέτα τόσα χρόνια τα ταξίδια της Εθνικής. Καθίστε καλά, ξέρεις να παίζεις τρομπέτα εσύ, ρε. Άμα ήξερες να παίζεις τρομπέτα. Καθίστε καλά, ξέρεις να παίζεις τρομπέτα. Καλά, ρε, λαμόγια Έλληνες να πούμε, καθίστε φρόνημα. Είναι ποιος χωθεί στην τρούμπα πρώτος, ρε φίλε. Ποιος θα χωθεί στην τρούμπα πρώτος είναι το θέμα. Σε όλα τα θέματα, δεν το έχεις καταλάβει. Ο Γαλανόλευκος Φάρος. Ποιος θα χωθεί στην τρούμπα πρώτος είναι. Άμα μπει και τσιμπήσει και φάει το μέλι, τελείως εκεί θα μείνει και γι' όλα είναι μαρμίτα λοιπόν. Να πω εγώ αυτό που έχει την τρομπέτα. Να πληρώσει δύο εισιτήρια μόνος του. Πάει με την τρομπέτα. Έτε καθίστε καλά, βρε. Λοιπόν, κερδίσαμε πάντως στην Εσθονία 0-1. Έτσι. Μεγάλη μπάλα παίξατε. Εντάξει, στο πρώτο μήχρονο ήμασταν καλοί. Δεν ήμασταν κακοί. Κότατη, ναι, πολύ καλή. Στο πρώτο μήχρονο ήμασταν καλοί. Λοιπόν, να πάμε και σε άλλα θέματα, γιατί βλέπω ότι η εθνική δεν είναι πολύ ενδιαφέρει τον κόσμο. Έτσι, Νέα Τούμπα, τα επεισόδια που έγιναν. Τι Νέα Τούμπα. Τι Νέα Τούμπα ενδιαφέρει τον κόσμο.
Πώς μου έρχεται στο μυαλό. Τι σου ήρθε πάλι. Ότι μέσα στη μέρα. Ο... Πάλι σου ήρθε στο μυαλό. Ότι αυτός εδώ ο χοντρός που. Με τον Βασιλάκο τη φανέλα, ναι. Ο υπουργός, πώς το λένε. Ναι, 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 ναι. Ναι. Ότι θα έχουμε. Θα αρχίσουμε γλυψίματα και με αυτόν τον χοντρό να πούμε. Πάντως στην Τούμπα. Πώς μου ήρθε στο μυαλό. Μη βρε, τι πράγμα. Κάποια στιγμή την ώρα του Μπούζου θα είναι που θα είναι. Τι οπλοπολιβόλο είναι αυτό. Θα περάσει ο υπουργός Αμήνης από την Τούμπα. Ρε πού σε βρήκα. Ρε τι επαναστάτε στο όνομα τη Μακεδονία. Ετήστε εσεί, ρε. Άκου λίγο κάτι και εσύ και οι φίλοι που πραγματικά ενδιαφέρει και είναι θέμα το οποίο θα φτιάξουν σου ΠΑΟΚ. Όσο είχαν αυτές τις μέρες διακοπή, ναι, έγιναν πολλά έργα στην Τούμπα. Τι έγιναν? Πολλά έργα στην Τούμπα. Γι' αυτό είχαμε και τις φαγάνες και αυτά. Ο Καμένος τα πλήρωνε και αυτά. Ο Καμένος δεν ασχολείται καν. Ο Καμένος και αυτοί οι Καμένοι δεν κάνουν, περνάνε απ' έξω να πάρουν ψήφους μόνο. Ο Πατουλίδου τα πλήρωσε. Αυτοί μόνο για τους ψήφους, φίλε. Να τώρα θα κόβουν βόλτες στα περίπτερα. Λοιπόν, στις θύρες 1, 2 και 3 έφυγαν τα κάγκελα. Μπροστά. Τι έφυγαν τα κάγκελα. Τα ξύλωσαν. Δεν υπάρχουν κάγκελα. Oh, 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 oh. Να άκου, άκου. Στη θέση τους έχουν μπει plexiglass όπως είναι στο εξωτερικό. Αυτά τα γυάλινα, τα τζαμάκια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Παρένθεση. Ναι. Ότι είστε ζώα και δεν σας εμπιστευόμαστε. Φέρα σας βάλουμε στο κλουβί, αλλιώς θα πετάτε. Ναι, ναι, αλλά αυτό όμως ισχύει και γίνεται και στο εξωτερικό κόστος. Δηλαδή όλα τα γήπεδα της Ιταλίας με plexiglass είναι. Ναι. Όλα τα καινούργια στάδια είναι το plexiglass. Εγώ να βάλω και κροκόδηλους και μια λίμνη γύρω-γύρω. Ναι. Τι feeling είναι αυτό που έχεις, ρε φίλε. Τι feeling. Πετρωτός μου λέει, πάρτε με, λέει, σε λίγα λεπτάκια, ναι, ήρθε ο υφυπουργός άμυνας, λέει, στην Τούμπα. Τι είσαι εσύ, ρε. Ρε, τι πράγμα είσαι εσύ, ρε. Ήρθε. Ναι. Στο τηλέφωνο σου δώσω. Τι μέρα σήμερα, Δευτέρα. Δευτέρα. Πάρτε του κανένα χοντό, γιατί το βλέπω να λίγο θυμάται. Έχει και απέναντι από εκεί από την Τούμπα, έχει κάτι ωραία μπουγατσατζίδι, κάτι ιστορίες, έχει μια χαρά. Πάρτε του κανένα χοντό, το χοντρό, γιατί δεν το βλέπω καλά. Κρέμα, τυρί, έχει κουλουράκια με γαλοπούλα. Ξέρεις ότι ο μπαμπάς του Καμένου ήταν από τους πρώτους εισαγωγείς αυτοκινήτων. Είναι από καλή οικογένεια. Πώς είναι, άπλα συνέλθω. Ποια αμάξια έφερνε. Τι αμάξια? Τα Βάρμπουργκ, τα θυμάσαι? Ποια? Δεν τα θυμάται. Βάρμπουργκ, εντάξει, Κωστή, έχω και μια ηλικία με 10 χρόνια νεότερο. Αν νιώθει μόνο μέσα στο πλήθο, πάρε το Βάρμπουργκ να το χαρεί. Πάρε το Βάρμπουργκ με 5 θέσει. Οικονομία, αντοχή και ανέσει. Κοίτα, να δει, θα του έχει μείνει το σποτάκι, ρε φίλε. Πρέπει να ήσουν 7 με 8 χρονών τότε. Ήμουνα. Ναι, γι' αυτό σου έχει μείνει το σποτάκι. Πώ θυμόμαστε εμεί το άλλο με τη ρίζη και τέτοια. Για να τον καλοπιάσετε δευτερόλεπτα τον κύριο Καμένο. Μια και είναι καλοφαγάς και φαίνεται, θα του πάρετε εκεί από την μπουγάτσα τη Μπότσαρη. Τέσσερις... Όχι, ρε, πάνω στη λαμπράκι, έχει καλά μπουγάτσα τζίδι. Δεν ξέρω που έχει. Σε παρακαλώ, κύριε. Πάντω του καμιά 6-7 μερίδες με κρέμα να πούμε, βάλτε και ένα τόνο ζάχαρη να το γλυκάνετε, να σας κάνει το γήπεδο πιο γρήγορα. Λοιπόν, μια που μιλάμε για γήπεδο και θα έχουμε σε λίγο Κωνσταντίνο Πετρωτό. Τι κούλια, πώς μου ήρθε η φλασιά. Στον ύπνο μου τον είδα. Είσαι εσύ μία. Είσαι εσύ μία σουσουράδα. Είσαι εσύ μία. Ένα πολυβόλο. Ρε του μακεδονομάχου, ρε. Τι έγινε, πάλι γλυψίματα με την κυβέρνηση, πάλι τα ίδια. Τι είναι αυτό. Ανάγκη μας έχει η να κυβέρνηση. Πάνε, λοιπόν, κάτσε, γιατί το βλέπεις έτσι. Σχέση να αφήνουμε σε όλα τα πράγματα. Είναι. Και αυτή να γλύφει τον ΠΑΟΚ. Δεν γλύφει η κυβέρνηση τον ΠΑΟΚ. Να πάνε λοιπόν και χίλιοι. Δεν γλύφει γιατί σου λέει εδώ έχουμε πίτα, εδώ θα φάμε τα μελισσόπουλα, θα ψηφίσουν. Να πάνε χίλιοι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ 2000 να πέσει χειροκρότημα. Πώς ήταν με τον Γκόρτσο που πήγαινε. Γκόρτσο, Γκόρτσο. Ναι, αλλά με τον Τσίπρα δεν ήταν χειροκρότημα. Είδα ξεφωνητά, αού είδα. Αού. Ξεφωνητά είδα με τον Τσίπρα. Αού. Αού κάνουν, ναι. Λοιπόν, η φανελίτσα την έδωσες. Πάρτε και μια φανέλα. Πάρτε και μια φανέλα του Βασιλάκου για να χωράει ο χοντρός μες στη φανέλα, να πούμε. Λοιπόν, θα δείστε καλά, ρε. Μέχρι, θα μας τρελάνε. Μέχρι να πάμε στην Τούμπα για να δούμε τι θα πει ο κύριος Καμένος. Θα πει, θα κάνουμε γήπεδο στον ΠΑΟΚ. Όχι, δεν θέλω θα. Δεν θέλω θα. Δεν θέλω θα. Θέλω να βγει και να πει, ναι, λύθηκε το θέμα αυτό της πλάκας που έχουμε τόσα χρόνια και δεν το λύνουμε, ναι, με το ταμείο, ταμείο, ναι, στρατοπέδου που έχουμε έξω και ξεκινήσει τα έργα. Να παρακάμψουμε τον νόμο, να κάνουμε τον ΠΑΟΚ ένα γήπεδο. Δεν παρακάμψει κανένα, γιατί αξιοποιείται από κανένα εκεί έξω το χώρο. Αρχαιολογία. Και αρχαιολογία, ρε. Και κάτω το σπίτι μας, αν σκάψει αρχαία, θα πούμε ότι έχουμε. Αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα. Αυτό είναι ένα παπά, δεν ξέρει με την αρχαιολογία. Αυτό είναι παπά. Πού είναι ο Πέτρο? Όλη η πόλη, όλη η Θεσσαλονίκη, λογικά από κάτω έχει κάτι. Τον Πετρωτό να πήγε και για τον πρόεδρο της ΑΝΕΛ. Λοιπόν, πάμε Κωνσταντίνο Πετρωτό, κάτι μυρίστηκε αμέσως, κάτι μυρίστηκε. Έλα Κωνσταντίνε, καλημέρα. Ναι. Έχουμε Κωνσταντίνο, όχι ακόμα, έχουμε Κωνσταντίνο. Α, θα μας πει σε λίγο πότε, σε λίγο θα τον έχουμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα στην Τούμπα. Σε λίγο θα έχουμε Κωνσταντίνο Πετρωτό. Φωνάξτε λίγο. Περιμένουνε. Φωνάξτε λίγο και το Δήμο και η Θεσσαλονίκη. Ποιον? Να μαζέψει τα σάλια έξω από την Τούμπα. Ποιο Δήμο? Το Δήμο Θεσσαλονίκη, όχι το Βαρδάκι. Α, νόμιζα το Βαρδάκι. Βαρδάκι, άμα το πει σήμερα να έρθει, θα έρθει μετά δύο μέρες. Αργός είναι. Καλός είναι ο Δήμος, εσύ. Καλός είναι, αλλά είναι. Αργός, ναι. Λοιπόν, ναι, στις θύρες 1, 2 και 3 φεύγουν τα κάγκελα. Στη θέση σου έχει μπει plexiglass. Ναι. Αυτό το έχουν κάνει ούτως άλλως γιατί θέλουν να έχουν καλύτερη ορατότητα οι θέσεις
που είναι χαμηλά. Για να μην πετάνε οι κανίβαλοι μέσα. Όχι, όχι. Αυτό ισχύει παντού σε όλη την Ευρώπη. Για τους κανίβαλους. Πρέπει να βρεθεί τρόπο να βλέπουν και οι φίλοι που έχουν διαρκεία στα κάτω διαζώματα. Αυτό πες για τους κανίβαλους. Το κάνει. Κοιτάζει η εταιρεία και καλά κάνει να προστατεύσει τα συμφέροντά της. Αυτό θα γινόταν ούτως άλλως αν ο Πάουκ έμπαινε στο Champions League. Παρά τα αυτά, παρότι η Τούμπα μπορεί να γκρεμιστεί του χρόνου, ο Σαββίδης το κάνει. Επειδή αν πει ποτέ ο Πάουκ στο Champions League, α το κάνει τώρα ο Σαββίδης που έχει λεφτά. Δεύτερη αλλαγή στην Τούμπα. Να ξέρουν οι φίλοι. Οι πάγκοι των δύο ομάδων δεν θα είναι όπως ήταν. Έχουν σκάψει και έχουν γίνει στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αυτά έχουν γίνει στην Τούμπα. Έχουν σκάψει το κομμάτι όπως στην Ευρώπη και είναι κάτω στο έδαφος. Λάθος. Τι λάθος. Γιατί ένας θα μας αλλάξει και αυτό. Γιατί ένας προπονητής πρέπει να έχει ορατότητα. Ας σηκωθεί ο όρθιος και να σας κάνει coaching. Όπως κάνει στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως κάνει κανονικά στο Μιλάνο. Κανονικά οι πάγκοι πρέπει να είναι ψηλά για να έχει ορατότητα ο εκάστοτε προπονητής. Να πάρει τους προπονητές. Ναι, για να τους σημαδεύουν καλύτερα οι άλλοι από πάνω. Αυτό με λες. Τα plexiglass. Τα plexiglass είναι για άλλα, σου λέω. Δεν πιάνω ως πάνω. Μην μπερδεύεσαι. Ναι. Έχουν βάλει για να βλέπει ο κόσμος που είναι κάτω. Ξυλώθηκαν τα κάγκελα. Φωτοβολίδα περνάει και δεν περνάει τίποτα. Να σκοτώσει κανένα. Τίποτα δεν περνάει. Λοιπόν, άκου άλλο τώρα που έχει γίνει. Έχουν γίνει όπως είναι στο Νταλούζ, όπως είναι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ευρωπαϊκή ομάδα. Ακριβώς. Έχουν σκάψει κάτω. Αν θέλουν προπονητής να δώσει οδηγίες, ανεβαίνει. Γιατί δεν πάει Τετάρτη ρε εσύ αυτός ο καμένος που έχει περισσότερα λουκάνικα. Να πάρει και το Ματούλες, να πάρει τις μελιτζάνες του φρέσκες, φρέσκες. Εδώ μια... καλή μελιτζάνα. Έχει μια καντίνα εκεί, ποίημα να πούμε. Μόνο μία. Όπου θα σκάσουν εκεί πατσέτες. Λουκάνικο, καραμαλίδικο. Να ευχαριστηθεί. Λάθος μέρα ήρθε. Να ρευτεί κιόλα να γκρεμίσει τη μισή δυνατή. Άκου τι άλλο έχει γίνει στην Τούμπα να ακούσει και ο κόσμος γιατί θα δει μια νέα Τούμπα. Έφυγε το κάγκελο ανάμεσα στη θύρα 2 και την 8. Αυτή είναι η νέα Τούμπα που θα φύγει το κάγκελο. Όχι, ρε αγόρι μου. Αυτά τα έχουν κάνει για ούτω άλλω θα τα κάνουν. Α, ναι, ναι. Έτσι ώστε ο Πάουκ να κερδίσει κόσμο 800 θέσεις, γιατί στην 8 μπαίνουν οι φιλοξενούμενοι. Ναι. Μεγάλωσαν τη 2, έριξαν το κάγκελο έτσι ώστε οι φιλοξενούμενοι να έχουν 2.000 κόσμο. Έχει sold out μόνο με τον Ολυμπιακό κάτι. Τι έτσι δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Sold out έγινε και με την Σπαρτάκ. Sold out έγινε με τα ευρωπαϊκά. Τα ευρωπαϊκά όλα και θα έχουμε ευρωπαϊκά μα που θα δουν 100 άτομα. Μην κλείσουμε δύο κερκίδες, μία κερκίδα μεγάλη. Του λέει ας τη μικρύνουμε. Ξυλώθηκε. Τι άλλο έχει κάνει. Στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου από την πλευρά του Σκεπάστρου, εκεί που μέχρι τώρα υπήρχε η πράσινη μοκέτα, έχει μπει χλωροτάπητα. Επίση και εκεί. Ναι. Έτσι. Οικονομεί κανένα κυπουρό και άλλα φράγκο και εκεί. Εντάξει, όλοι δουλειέ τρεκοσί. Δεν ψάχνουμε. Σωστό, δεν έχουμε, έτσι, να ανοίξουν οι δουλειέ. Πλέον. Ναι. Έκανε και καινούργιο εργοστάσιο, Ιβάν. Αυτά δεν τα λε. Αυτά πρέπει να τα είχε πει ο Τσίπρα, φίλε. Έτσι, αυτά πρέπει να τα λέει ο Τσιπρίνιο. Δηλαδή τον Ιβάν τον έχουνε, πρέπει να τον γλύβουν αυτοί, όχι εμείς. Εμείς τον έχουμε τον Ιβάν Παοξίδες. Πρέπει να τον γλύβουν αυτοί. Μ' αρέσει που είστε επαναστάτες που δώσατε φανέλα του Τσίπρα τη Κακός, λάθος. Η Μακεδονία μας παραδόθη. Λάθος. Λάθος, 100%. Επικοινωνιακό, Νέο εργοστάσιο λοιπόν στη Βόρεια Ελλάδα που θα σχεδιάζει την κατασκευή πλαστικών συσκευασιών Ατλάντης Πάρκ του ομίλου Agrocom, ιδιοκτησία του Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Έτσι. Θα τα παίρνουν και θα τα στέλνουν προς Αφρική πλευρά. Έτσι. Αυτά τα πλαστικά. Έτσι. Και θα γίνει εδώ στη Βόρεια Ελλάδα το εργοστάσιο. Έτσι, έτσι. Μπράβο, αυτό είναι καλό. Φυσικά πολύ καλό. Θα δώσει 2.500 θέσεις εργασίας σε κόσμο. Μόνο σε παοξίδες πρέπει να δώσει. Δεν ξέρω αν πρέπει να δώσει μόνο σε παοξίδες. Μόνο. Για μένα όλοι έχουν ανάγκη την δουλειά και δεν πρέπει να μένουν στα όλη χρώματα. Πόλη είναι ΠΑΟΚ. Πάμε στον Πετρωτό. Έχουμε Πετρωτό. Πάμε λίγο Κωνσταντίνο Πετρωτό. Έλα Κωνσταντίνε. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα από την Τούμπα. Εδώ που σε λίγο θα έρθει ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Πάνος Καμένος. Είναι ήδη εδώ η Υφυπουργός Άμυνας, η κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά. Υπάρχει μια συνάντηση η οποία θα γίνει με φόντο τη Νέα Τούμπα για το θέμα του περιβάλλοντα χώρου. Ήδη από χθες έχει εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό ότι θα δοθεί, θα παραχωρηθεί στον ΠΑΟΚ η συγκεκριμένη έκταση στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού που θα συσταθεί για την κατασκευή του νέου γηπέδου της Τούμπας. Καλό. Και σήμερα θα γίνει αυτή η επαφή με τα κορυφαία στελέχη του Υπουργείου Άμυνας προκειμένου να τελειώσει οριστικά το θέμα, να διευθετηθούν οι λεπτομέρειες πριν πάει στη Βουλή για μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να ξεκλειδώσει το project της Τούμπας. Από τον επίσημο ΠΑΟΚ ποιος θα είναι, γνωρίζεις Κώστα? Κοίταξε, εδώ κάτω υποδέχτηκε την κυρία Τσαρουχά ο Μάκης Κουδαγκάτσης, αντιπρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ. Προφανώς πάνω θα είναι ο κύριος Κατσαρίς. Ο κύριος Κατσαρίς που είναι, ας πούμε, δεν ξύπνησε τώρα. Δεν τον έχω δει ακόμα, πιθανό να είναι. Γιατί η έκταση της άλλος θα παραχωρηθεί στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να παραχωρηθεί στην ΠΑΕ. Πιθανό να είναι, προς το παρόν δεν τον έχω δει, δεν ξέρω αν είναι ήδη πάνω. Πάντως, στην πρώτη φάση βλέπω ότι κατέβηκε ο κύριος Μάκης Κουδαγκάτσης, ο οποίος υποδέχτηκε την κυρία Τσαρουχά και περιμένουμε μαζί τώρα να έρθει ο Υπουργός Άμυνας ο Πάνος Φωκαμένος στην Τούμπα για να έχουν αυτή τη συνάντηση, επαναλαμβάνω, για το θέμα του νέου γηπέδου. Ναι. Ωραία, ωραία. Ωραία. Άρα θα λοιπόν, έχουμε μένω γραμμή, περιμένουμε δηλαδή τον Υπουργό, τον κύριο υπουργό, Καμένο. Ναι. Εσείς πηγαίνετε κανονικά, κάνετε τα διαλύματά σας. Αν έρθει εκείνη την ώρα θα έχουμε ηχητικό, αν κάνει δηλώσεις τώρα. Λογικά θα κάνει μετά τη συνάντηση.
Είμαστε εδώ, τρίποτε, φυσικά το μεταφέρουμε, έτσι. Ωραία, ωραία. Πολύ καλά, πολύ καλά. Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα σε Κωνσταντίνο. Μεγάλος ρεπόρτερ, έτσι, από το πρωί στο πόδι, στην Τούμπα, ενημερωμένος. Το Μετρόπολης δεν είναι, αυτή η μέρα νύχτα είναι, πώς το λένε. Εντάξει, είναι καταπληκτική η ρεπόρτ μας, δεν το λέμε για ευλογήσουμε τα γένια μας. Όχι, αυτή είναι αλήθεια. Αυτή είναι πραγματικότητα. Έτσι, για να μην λες ότι πάλι λαϊκίζουμε, κάνουμε ράνουμε. Στις άλλες τις ομάδες, ναι. Αλλά και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, όχι μόνο είναι πολύ καλή. Ναι. Πρώτον, όχι μόνο είναι πολύ τίμη, δεύτερον, ακριβώς. Είναι και πολύ συμπαθή στο κοινό. Δίκαια. Είπε στην τριπλέτα και έτσι. Πολύ καλή και πολύ τίμη. Και πολύ συμπαθή. Ακριβώς, ακριβώς. Πριν πάμε στο break, ναι. Εδώ ο Αχιλλέας λέει αυτό που λέει ο ραπ για το τέτοιο φάρο έχει δίκιο, λέει. Όταν πήγαμε στο Ελσίκι με την εθνική μας, το είπαν κάτι παιδιά εκεί και ήμασταν χωρισμένοι σε μια κερκίδα σε δύο γκρουπ, ο Φάρος και οι άλλοι. Άντε, μπράβο. Ναι, όχι, ισχύει. Θα πληρώνω εγώ το Φάρο. Ισχύει αυτό το πράγμα, το ξέρω. Τον τρομπετίστα, το ζαβό εκεί πέρα. Λοιπόν, κάθε Σεπτέμβρη έχουμε δύο στανταράκια, φίλες και φίλοι. Το πρωτάθλημα το οποίο είναι σε εξέλιξη και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με τρέλα λοιπόν, πολλοί κόσμος και φέτος στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 83η είναι, με τιμόμενη χώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιβεβλημένη λοιπόν η βόλτα μας, εννοείται και φυσικά θα περάσουμε και από το περίπτερο του Ρίτζεσι Καζίνο. Πιο εντυπωσιακό από πέρσι, θα το βρείτε δίπλα στην πύλη εμπορίου, να περάσετε. Θα συμβαίνουν πολύ ωραία πραγματάκια εκεί. Θα έχετε δυνατότητα να ακούσετε μουσικές, παιχνίδια, τροχό της τύχης, παίξετε τυχερά ζάρια, θα κληρώσουν δώρα ένας καλός χαμούλης από τις 8 λοιπόν ως 16 Σεπτεμβρίου που θα κρατήσει η έκθεση, θα είναι εκεί με τα ωραία του. Πάμε ξανά στον Κωνσταντίνο Πετρωτό και όχι στο διάλειμμα. Έλα Κωνσταντίνε. Λοιπόν, μόλις αφήχθη στην Τούμπα ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Πάνος Καμένος, ο οποίος έχει κάποιες χειραψίες εδώ και με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και με ανθρώπους του Υπουργείου. Ναι. Ο κύριος Καμένος, ο οποίος θα πάει πάνω και να έχει την συνάντηση. Θα έχουμε τώρα δηλώσει, λες Κωνσταντίνη, ή μετά. Είναι στελέχη του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Τώρα έχουμε μια συζήτηση, έκανα μικρό πηγαδάκι με την Υφυπουργό Άμυνας, την κυρία Κόλια. Ναι. Θα δούμε το αν γίνει δήλωση τώρα, γιατί βλέπω μια κίνηση και από κάμερα που ναι, είναι ναι, εδώ. Ναι, 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 ναι. Αν θα γίνει μια τοποθέτηση, υπάρχει κάμερα της ΕΡΤ, η οποία έχει έρθει για να καλύψει αυτή την παρουσία του. Μάλλον θα έχουμε τώρα δηλώσει από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Ναι, ναι. Πιθανό να γίνει και τώρα, γιατί βλέπω ότι το συνεργείο στείνεται. Ωραία. Επομένως, είναι εδώ. Περιμένουμε να δούμε. Αυτή τη φορά όχι προαναγγελίες, αλλά κάτι τελεσμένο υποθέτω. Ναι, πάμε για τελική συμφωνία. Πάμε για μια συμφωνία που θα πάει στη Βουλή για να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να μπορεί ο ΠΑΟΚ και την έκταση να πάρει και να τη χρησιμοποιήσει όπως πρέπει για να προχωρήσει το πρόεδρο του γηπέδου. Στο γιατί δεν είναι μόνο το θέμα παραχώρηση, είναι και το θέμα η χρήση, που είναι ίσως και βασικότερο. Και εφόσον τελειώσουν αυτά τα γραφειοκρατικά, να μπορεί ο ΠΑΟΚ στο τέλος της σεζόν να προχωρήσει. Ετοιμάζεται επομένως. Η δήλωση θα γίνει μετά από ό,τι ακούω τον υπουργό να λέει τώρα. Γιατί είχε έναν άνθρωπο εδώ που συνενέθηκε και με το συνεργείο της ΕΠ. Η δήλωση θα γίνει μετά, αφού συναντηθούν με τα στελέχη του ΠΑΟΚ, και έχει αρκετό κόσμο. Έχει και από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, επαναλαμβάνω. Ακριβώς, που σας κάνει. Και έχει και ελληνική έκταση. Ναι, 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 ναι. Και σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει από το Υπουργείο, θα γίνει το εξής. Επειδή είναι περιουσία του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και δεν μπορεί να παραχωρηθεί δωρεάν, δεν το επιτρέπει ο νόμος, θα δοθεί η έκταση στον ΠΑΟΚ και θα δοθεί πιθανόν ένα άλλο δημόσιο κτίριο, δικαιώματα επί του κτιρίου εκείνο στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Α, θα γίνει τράπα δηλαδή. Ναι, προκειμένου να είναι καλυμμένη και νομικά η ηγεσία, η διοίκηση του Ταμείου, για να μην έχει κανένα πρόβλημα. Άρα ουσιαστικά δεν χαρίζεται τίποτα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει αυτό το κομμάτι και θα δώσει κάποιο άλλο. Δεν θα δώσει, υπάρχει μόνο θα δοθεί κάτι από δημόσια περιουσία στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Απλά επειδή είναι αυστηρό το πλαίσιο το νομικό που υπάρχει όταν μιλάμε για έκταση που ανοίξει στο Υπουργείο Άμυνας, θα γίνει μια τύπη παραχώρηση και θα κρατήσει ποσοστά επί άλλου δημόσιου κτίριου. Θα το δούμε βέβαια. Αυτό είναι η λεπτομέρεια βασική. Νομίζω ότι αυτό θα ξέρουμε μετά τη συνάντηση. Ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η παραχώρηση. Εδώ Νίκο να το πούμε γιατί είναι σημαντικό. Ότι μιλάμε για μια έκταση που όσο χρόνια είναι το γήπεδο της Τούμπας εδώ, ναι. Ουσιαστικά η έκταση χρησιμοποιείται για τα μέτρα ασφαλείας, για το ακριβώς. Για τις ανάγκες του γήπεδου. Δεν μιλάμε για μια έκταση η οποία ήταν στο ταμείο και χρησιμοποιούνταν για κάποιον άλλο σκοπό. Έτσι, μιλάμε για μια έκταση η οποία ούτως ή άλλως ήταν στη χρήση του γήπεδου και πολύ σωστά πράγεται το Υπουργείο και η κυβέρνηση, διότι μιλάμε ότι από το project του νέου γήπεδου θα καρποθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ από το τζίρο που θα δημιουργηθεί. Πάρε ανάσες για να πάμε στην ώρα και στις διαφημίσεις που μας πιέζουν και επιστρέφουμε ξανά μανά και με τις δηλώσεις ενδεχομένως του κ. Καμένου. Οκ. Ναι.
Λοιπόν, η With Vision, φίλες και φίλοι, είναι ένας νέος τρόπος να βλέπετε αθλητικά για να απολαμβάνετε τις καλύτερες φάσεις της ομάδας σας στο ποδόσφαιρο. Αποκτήστε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα WID στο 13800 ή στο wind.gr / Vision. Και προσέξτε, σε περίπτωση που πετύχετε ένα αγώνα στη μέση, μπορείτε να το δείτε από την αρχή με τις εκπληκτικές δυνατότητες της Wind Vision, της πρώτης Android TV στην Ελλάδα. Wind Vision έχουμε μαζί και με Κωνσταντίνο Πετρωτό, που είναι πάντοτε εκεί στην Τούμπα. Συνεχίζεται το ρεπορτάζ, εκεί είναι ο κύριος Καμένος. Έλα, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, έχουν ανέβει πάνω στα γραφεία της Τούμπας ο Πάνος Καμένος, η κυρία Μαρία Κόλια Θαρουχά, υπουργός Άμυνας, η κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου, η νέα υπουργός Μακεδονίας Θράκης, η οποία αφήθηκε τελευταία στον χώρο. Κατερίνα, έχει κυρία Νοτοπούλου. Νοτοπούλου, κυρία Νοτοπούλου. Κύριε Τριαντάρα, καλό το μάτι, ναι. Είχε ένα ωραίο διάλογο, ένα ωραίο πηγαδάκι ο κύριος Καμένος με τον Μάκη τον Καγκάτσι. Δεν ακούγεται το βιντεάκι, Κωνσταντίνε. Ναι, εσύ ωραία μας το σύνες, αλλά... Του έδειχνε, είναι και ο Σάββας ο Τσιμαχίδης, που είναι σύμβουλος του Υπουργού, είναι στους ανεξάρτητους Έλληνες. Τι άγριες μούρες ήταν, εκτός από το γλυκύτατο Μάκη Καγκάτσι. Ναι. Και εντάξει, αυτός ο κύριος υπουργός κτλ. Οι άλλοι τρεις γύρω, ένας νόμιζα ήταν ο Ζαΐρης, ένας φαλακρός, χοντρός. Μετά ήταν εκείνος με μια κόκκινη γραβάτα, αγριοποίητη τύπη να πούμε. Δηλαδή, ναι, για συνέχεια. Να τελειώνει η δουλειά, πρέπει να γίνει δουλειά. Έλα, Κωνσταντίνε, έλα. Λοιπόν, και του έδειχναν στον υπουργό, του εξηγούσαν ακριβώς ποια είναι η έκταση, ότι είναι μέχρι τα όρια του δρόμου. Η έκταση είναι και από πίσω και λέγανε ότι είναι μια έκταση πάνω από 20 τρέμματα, 21,7 είναι για την ακρίβεια. Α, είναι τόσο πολύ, Ναι, ναι, και είπανε, έφυγε ο κύριος Καμένος, ότι υπάρχει και μια έκταση, προφανώς είχε διαβάσει πριν το φάκελο, πίσω από το γήπεδο της Τούμπας, όπου εκεί έχει καταπατεθεί από το Δήμο. Υπάρχει ένα κομμάτι, αυτός ο δρόμος που είναι πίσω, από τη θύρα 5 και 6, ο δρόμος είναι ουσιαστικά έκταση του Υπουργείου Άμυνας, αλλά με τα χρόνια. Για ποιο κομμάτι λες, Κωνσταντίνε, για ποιο κομμάτι, για την πίσω πλευρά λες. Πίσω πλευρά, η θύρα 5 και 6, ο δρόμος που περνάει μπροστά, ναι, ανήκει στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας η έκταση. Α, που είναι το σχολείο από πίσω, έτσι. Εκείνος ο δρόμος τι κλείνει. Όχι σχολείο, πίσω, στην 5-6 από πίσω. Ναι, που έχει ένα δρόμο και απίσω ακριβώς τον δρόμο είναι το σχολείο όμως. Αυτός ο δρόμος κανονικά είναι έκταση του Υπουργείου Άμυνας, αλλά με τα χρόνια έχει χρησιμοποιηθεί από πίσω. Άρα κακώς έγινε το σχολείο. Και κάποια στιγμή λέει ο Καμένος ότι υπάρχουν και κάποιες εκτάσεις οι οποίες έχουν καταπατηθεί από το Δήμο, τις χρησιμοποιεί δηλαδή ο Δήμος της Αλούκης και χρόνια. Δεν τα λες, και του λέει, ο Παγιωργόπουλο, δεν είχατε και τον γλύφατε και διορίζατε. Άρα λες ότι ο δρόμος εκεί είναι του, πάλι του Εθνικού Ταμείου Αμήνης αυτό. Ναι, 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 έχει χρήσει και ο Δήμος τώρα, είναι εμπλεγμένο. Ναι. Και κάποια στιγμή του λέει ο Πάνος ο Καμένος του Μάκη του Καγκάτσι ότι εμείς θα συζητήσουμε και θα δώσουμε τα δικά μας τα κομμάτια. Με το Δήμαρχο του Μπουτάρη να τα βρείτε εσείς, δεν θα πλαστούμε εμείς. Εντάξει, ο Μπουτάρης μετά έχει μια χαρά με τον Σαμίδη. Άμα δείτε γήπεδο εσείς εν ζωή, εμένα αυτή είστε, μα έχετε τέτοια θέματα. Έχει γίνει κουβέντα με τον Θα γίνει το γήπεδο, εφόσον το είπες τελείως, το γήπεδο θα γίνει πιο γρήγορα από το μετρό θα γίνει το γήπεδο. Εδώ θα είσαι. Γκρεμίστε και το κολυμβητήριο, γκρεμίστε και την Άγια Βαρβάρα. Να σας πω εδώ πέρα σε αυτό το σημείο ότι αφού τελειώσει το θέμα με το Υπουργείο Άμυνας, στο τέλος η συνεργασία θα είναι μεταξύ Δήμου και ΠΑΕΠΑΟΚ για να γίνει μια συνολική ανάπλαση. Και επειδή ξέρω τον κόσμο ο οποίος θα ανησυχεί τι θα γίνει για παράδειγμα με το κολυμπητήριο, ναι, το ανοιχτό κολυμπητήριο. Τι γίνεται εκεί, άμπραβο, γιατί είναι η έκταση πίσω από την τέσσερα. Το πλάνο είναι τουλάχιστον αυτό που σκέφτονται στον ΠΑΟΚ, ναι, να πάνε στο Δήμο και να βγάλουν ένα συνολικό σχέδιο για την ανάπλαση όλης της περιοχής εδώ, έτσι ώστε και το κολυμπητήριο να παραμείνει, να μην χαθούν δηλαδή οι χώροι και το πολιτιστικό κέντρο, απλά να γίνει μια διαφορετική. Πώς θα γίνει, Κώστα, άμα δεν κρεμιστούν αυτά. Αυτό πλάνο της Τούμπας, έτσι. Ναι. Αυτό είναι, δηλαδή, ζητάω ΠΑΟΚ μια συνεργασία με το Δήμο της Θεσσαλονίκης, ναι, έτσι ώστε να παραμείνουν όλα αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια εδώ ο Δήμος, και να μπορέσει ο ΠΑΟΚ παράλληλα να κάνει και το project του νέου γηπέδου. Αυτό είναι το τελικό. Αν δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα εκεί, το βασικότερο ήταν αυτό που συμβαίνει σήμερα, να μπορέσει να βγάλει άκρη με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο σύλλογος ΠΑΟΚ συνολικά. Και αφού λυθεί αυτό, νομίζω τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Το πρόβλημα βασικά και όλο το θέμα είναι η έκταση πίσω, πριν φτάσουμε βέβαια στο κολυμπητήριο, έτσι. Όχι, είναι θέμα, Νίκο. Ναι. Αν δεν έπαιρνε αυτή τη συμφωνία σήμερα από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας να μπορέσει να παραχωρηθεί, ναι, και παράλληλα να υπάρχει συμφωνία ξεκάθαρο ότι η χρήση για αυτά τα 99 χρόνια, μάλλον που θα το πάρει ο ΠΑΟΚ
όλο αυτό το κομμάτι, όλη αυτή την έκθεση θα μπορεί να είναι χρήση για κάθε τι που θέλει ο δικέφαλος για το νέο του γήπεδο, δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο, γι' αυτό και απαιτεί την ιστορική ρύθμιση. Έτσι, το θέμα θα πάει στη Βουλή. Ωραία. Δεν είναι, είναι τόσο απλό. Απλά είναι και η συγκυρία την οποία νομίζω αντιλήφθηκε και ο Τσίπρας, ότι σου λέει τι μπορώ να κάνω λίγο να σπάσω το, το κλίμα με όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Μπορώ να προωθήσω αυτή την ιστορία με το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το προωθεί και ΠΑΟΚ καλά κάνει και πιέζει από την πλευρά του να τελειώσει άμεσα. Εννοείται. Γιατί η εξαγγελία είναι καλή, αλλά ακόμη καλύτερη είναι η συμφωνία όταν όλα αποτυπώνεται στα χαρτιά. Να πέσουν οι τσίφρες, Κωνσταντίνο μου, έτσι ώστε να φύγει αυτός ο βραχνάς. Να... Γιατί στη συνέχεια αυτό που συζητάμε για τον Κωνσταντίνο, το γήπεδο δεν το κάνει το κράτος. Το γήπεδο το κάνει Βαζαβίδης. Καλά, καλά, καλά. Τι καλά, καλά. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Για τους ψηφοφόρους τώρα του ΠΑΟΚ, άμα δεν δείτε υπογραφή, ψήφο δεν έχει ο Τσίπρας και ο Καμένος. Μείτε ρε φίλε. Αυτό θα λέτε στους ψηφοφόρους. Καλά τα λέει ο Πετροτός, το έχει κάνει το ρεπορτάζ ασύλληπτο. Νομίζω ότι καλύτερο ρεπορτάζ και αποκλειστικό δεν έχει κανένας αυτή τη στιγμή, ούτε έρθει το έχει. Μόνο ο Πετροτός το έχει εδώ με τον Κουλιανό εδώ πέρα και την παρέα μας. Έτσι, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Έβγαλε και το θέμα με το Δήμο, τα πάντα. Και είμαστε επιποδός και περιμένουμε και δηλώσεις. Θα διακόψεις, Κώστα. Κωνσταντίνε, διακόπτης. Διακόπτης ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, να σε καλά, Κωνσταντίνε Πετρωτέ. Αυτά λοιπόν, για... κάτσε να σε κεράσω κάτι, γιατί είπες καλά λόγια μετά από ώρα. Ένα λεπτό. Βγάλε ρε εσύ από τα γυαλιά αυτή. Αυτό, το, τι έχεις, τι, κάτι έχει κολλήσει. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Τι είναι φλούδα από πορτοκάλι, τι είχες. Όχι, ρε. Ψωμί με ταχύνη. Είχε κολλήσει στα γυαλιά ψωμί με ταχύνη από την αρχή της εκπομπής και δεν το βγάζει. Θα με τρελάνει την πλάσμα είσαι. Πες αυτά τα χαϊβάνια του παοξίδες που θα ψηφίζουν τον Τσίπρα. Πες εσύ και τον Τσίπρα. Πέσω, λοιπόν, θα το πω εγώ πέσω, του Πιότκα. Χαϊβάνια, ακούστε. Αυτοί θα σας έχουν τώρα, όχι ο Δήμος, θα το πάρει το χαρτί, θα το κάνει το χαρτί, θα έρθουν οι εκλογές, δεν θα έχει υπογραφεί τίποτα. Άμα δεν δείτε υπογραφή, στα αλήθεια, γιατί πάνω στο πιότκα. Εδώ συμφωνώ με τον Κωστή, παιδιά, ναι. Εγώ, να ξέρετε. Ακούστε, χαϊβάνια που θέλετε να ψηφίσετε με βάση του ΠΑΟ. Κουμπαράκι, κουμπαράκι, τα λες καλά. Κουμπάρε μου, αυτοί είναι ικανοί να σας πούνε ότι θα γκρεμίσει και την Αγία Βαρβάρα. Τι πράγμα είναι. Γιατί σας θεωρούν, σας το λέω εγώ, σας θεωρούν χαϊβάνια. 9 και 21. Λες δηλαδή ότι δεν έχουν μάθει μετά τα κουτουλίδια διαχρονικά 20-30 χρόνια που λένε παπά. Ένας λαός που είναι βόδι και μιλάω για τον ελληνικό λαό. Για ένα ελληνικό λαό που είναι βόδι. Λέω ότι ο Καμένος ήρθε εδώ να φάει καμιά μπουγάτσα να πούμε. Τώρα, τώρα, κάτσε, κάτσε. Ναι. Δίνεις ασίστ τώρα. Ναι. Λοιπόν, άντε, για πάμε. Καφέ, φαγητό και τσιγάρα. Ναι. Όλα με ένα stop στην καντίνα Pit Stop. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο αυτοκινητάκι, γρήγορα, εύκολα και άπεκτα. Σε τρία σημεία της πόλης, λοιπόν, μπουγατσούλα, μια που θέλεις. Παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδος μετά τα δικαστήρια. Πόντου 56 στη Λαχαναγορά. Και οδός Λαγκαδάς στο κεντρικό δρόμο μετά την Αερογέφυρα Σταυρούπολη, η καλύτερη μπουγάτσα. Εκεί που έφαγα τώρα στο πόντιο. Εκεί, εκεί. Λοιπόν, ναι. Να ανακόλλησε πολύ καλά τώρα να φάνε τα μπουγατσόνια του, τα κακά του. Μπροστά στο Ίκα, στο Λαγκαδά Λαγκαδά τον έφαγα. Εκεί τον καθάρισε. Τον έφαγα. Τι σκύλωσε. Τέσσερα πλευρά τον έφαγα. Τι σκύλωσε. Αφού δεν τον έφαγε ολόκληρα. Και τον έτρωγα ολόκληρο και τι με νοιάζει εμένα. Τα μάξι δεν τα δικό. Θα έχει τρεχάματα. Α, δεν ήταν δικό αμάξι, βρήκε άλλο. Τη στρατηγάκια να ζητήσει. Είχε εκατομμύρια αυτή, μπορεί να τη βολέψει τη δουλειά. Θα το σώζαμε το θέμα. Πάτησε άλλο έναν τύπο, λέω. Του ζήτησα και λεφτά γιατί έσπασε. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα. Είχαμε φιλικά παιχνίδια και Nation League. Θα δώσουμε αποτελέσματα. Ο Ουάρντα έπαιξε 35 λεπτά, ο φίλος σου. Ο Ουάρντα, φίλε, ναι. Είναι ο μόνος εξτρέμ που μπορεί και σκοράρει εύκολα. Και είναι βιρτουόζος, το όχι αυτό το πράγμα. Δεν με νοιάζει άμα είναι βιρτουόζος. Yeah. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι στο ένας με έναν καλός που είναι και στην εκτέλεση που είναι. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα τα υπόλοιπα. Εντάξει, πάμε πάλι κάτω. Ο Βαρέλα έπαιξε 90 λεπτά. Καλός ο Βαρέλα. Είναι βράχος. Έχασε 11 κιλά, είναι καλός έγινε ο Βαρέλα. Και ο Χατσερίδη δεν έπαιξε. Ούτε πρόκειται να παίξει. Τραυματίας λέει θα γυρίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το ταγάρι να παίξει μπάλα. Πάμε ναι. Παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ναι. Στα παρακάτω θέματα έχουμε Άρη και Ηρακλή. Γιατί λέμε εμείς για ΠΑΟ και Τούμπα. Πάντως. Αλλά δεν μου είπες για το φέρτε πλάνο του Βασιλιάδη που ήταν με τα γασκόλ του Άρη και είπε. Φέρτε ξεκάθαρη θέση εδώ πέρα να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε το Αλεξάνδρα από την Καϊάρης. Έχουμε και εκεί θέματα. Επειδή εκεί είναι άλλα βόδια. Α, και αυτή είναι. Άντε, λούσους. Άλλα βόδια. Άντε, πήρε το πορυβόλο της καθαρής όλων. Ο ελληνικός λαός βόδι γεννήθηκε, βόδι θα πεθάνει. Αυτοί είμαστε. Πήγαν αυτοί οι έξυπνοι κομμουνιστές μαζί με τον άλλο τον χοντρό, τον Ανέλ που όπου φυσάει ο άνεμος πάει. Λέω εγώ. Λες εσύ. Ναι, λέω εγώ και καλά ξηγέται γιατί αυτό είναι το συμφέρον του και σε αυτή τη γη ο καθένας κοιτάει το δικό του συμφέρον. Λέει Τσίπρα, εσύ πιάσε αυτά τα χαϊβάνια του πάω. Θα πιάσω βασιλιάδες τους άλλους. Πάω εγώ στους βασιλιάδες τους, θα πιάσω τα άλλα τα χαϊβάνια. Ναι. Ηρακλήδης ούτως ή άλλως. Τρεις και ο κούκος είναι. Γιατί τρεις και ο κούκος. Βρεάκουμε να που σε λέω. Ήρθα τα 300 να σε δω πώς θα γλιτώσω μεσημέρι από τη λέλαπα του κόκκινου. Είπε 300 την Παρασκευή, έσκασα τα 300. Μπράβο, συγχαρητήρια στον κόκκινο. Α, μπράβο, εγώ, δεν θα το ξεφωνείς μόνο. Όταν θα τον πει η Επιτροπή Επαγγελματικού Δρυσμού το βρει σωστό αυτό, τότε ο κόκκινος θα περιμένει λίγες μέρες ακόμα. Από αύριο θα είναι εκεί ο Ηρακλής στην έκθεση πάντως. Δεν θα είναι
είναι αύριο μπλε, γιατί θα πάνε μάλλον υποδοσφαιριστές. Οι Ηρακλήδες, επειδή είναι κομμουνιστές και αναρχικοκομμουνιστές, όχι σαν και αυτούς εδώ τους νέο, όπως λέμε, τους καπιταλιστοκομμουνιστές. Είναι παλαιάσκοποι, ναι. Λες. Είναι οι δυνατοί, οι δυναμίτες, λες. Ναι. Ναι. Αυτοί στην έκθεση και στα πανεπιστήμια πάνε να κάνουν μπούκες. Τώρα τι δουλειά έχουν αυτοί και στην έκθεση ο Ηρακλής, δεν ξέρω. Αφού πρέπει όλοι, θα πάει και ο Ηρακλής. Κακός. Πρέπει να παρουσιάσει κάτι, να δείξει. Κακός. Να δηλώσει παρόν. Είναι το marketing. Όχι, marketing. Διαφήμιση. Είμαστε αντιφά, είμαστε μόνοι. Είμαστε αντιφά. Δεν χρειάζεται καμιά έκθεση ο Ηρακλής. Δεν χρειάζεται, λες. Έτσι λέω εγώ. Ναι, εφόσον είμαστε αντιφά. Αντιφά και ιστορίες και στην πράξη αντιφά. Και στην πράξη. Ναι, αλλά θα είναι αύριο εκεί. Κακός. Κακός, ιστορίες. Κακός, κακός θα είναι. Ναι. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμές. Θα πάει δηλαδή στο περίπτερο ο Μυροφορίδης. Θα θυμηθεί ότι ήταν περίπτερα στα νιάτα του. Θα πάει στο περίπτερο. Τι πράγμα είσαι. Τι πλάσμα είσαι πρωί-πρωί. Έχει πυροβολήσει 10.000 κόσμο. Είναι παιχταράς, φίλε. Δυνατός. Έχει κάνει ρόμπα με τη δουλειά του ο Μυροφορίδης. Πέρα από τον κολλάμε για τέτοια θέματα. Για είναι δυνατός! Ναι. Ο Μυροφορίδης έχει κάνει ρόμπα παλεμάχους Άρη και Ηρακλή. Στο κομμάτι του εγώ ξέρω και εσείς είστε μόνο για να πίνετε καφέ και να ζητάτε να μπαίνετε τζάμπα στο γήπεδο. Έχεις δίκιο. Άντε, μπράβο. Έχεις δίκιο. Τι από ψέματα. Με έχω δίκιο. Έχεις δίκιο. Εγώ που έχεις δίκιο, φίλε, πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, χθες είχαμε παιχνίδι για το Nations League. Τι? Δεν θα πάρουμε γραμμές μετά τις 9.30 γιατί τώρα για 3 λεπτά. Έχαμε, τώρα, μέχρι να ανοίξουμε. Ο Τσίπρας στην εκπομπή. Ναι, μέχρι να ανοίξουμε γραμμές στο τελευταίο μήνυμα. Λοιπόν, Γαλλία-Ολλανδία 2-1 για Nations League. Έτσι έβαλε γκολ του Ζιρού. Τα βλέπαμε μαζί του. Το είδα τον γκολ του Ζιρού. Πρώτη επαφή, καλό. Το πρώτο το βάλε Μπαπέ. Κέρδισαν οι Γάλλοι πρώτη φορά μπροστά στο κοινό μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ. Δανία-Ουαλία επέστρεψαν οι κανονικοί. Για θυμάσαι που είπαμε θα σύρουν ναι. τα πιτσιρίκια και κέρδισαν 2-0 του Ουαλού του Μπέιλ. Έτσι. Έπαιξε ο Μπέιλ. Έπαιξε. Ναι. Ουκρανία-Σλοβακία 1-0. Δεν έπαιξε, είπαμε, ο Χατζερίδη γιατί έχει ένα θέμα. Ήταν δεν μπορεί να παίξει τα ταγάρια και να μην είχε θέμα τι να παίξει ο Χατζερίδη. Αυτοί που εντυπωσιάζουν είναι οι Βούλγαροι που κέρδισαν και αυτοί 1-0 την Νορβηγία. Πολύ λίγε φάσει. Μπερμπάτοφ, ο φίλο σου. Οι Βούλγαροι είναι ένα λαό ο οποίο είναι σε ανάπτυξη. Είναι σε ανάπτυξη γιατί έχουν πάρει ανοικοδόμηση και τα λοιπά. Ναι. Όλοι οι Βουλγαροί πρέπει να είναι σαν οικοδόμηση, αφού είναι ερείπια. Όλη η χώρα ερείπια. Εμάς που μας λένε Βούλγαρος, γιατί είμαστε ρε φίλε. Εμείς είμαστε καλή κατάσταση, μην νομίζεις. Εντάξει, καλή κατάσταση. Σχέση με αυτούς, Βούλγαρους, Σκοπιανούς, είμαστε ρε σηκωστή. Είμαστε τώρα χωρίς πλακά. Άμα πας στη Βουλγαρία, θα πάθεις κατάθλιψη. Εγώ βλέπω Βούλγαρους να παίρνουν Ελληνίδες. Άστο αυτό, άλλο αυτό. Υπάρχουν και οι πολλοί υπρούχοντες, οι πλούσιοι που είναι άπλες. Όχι, αγόρι μου, από το πείδημα βλέπεις την οικονομική κατάσταση ενός λαού. Ναι. Από το ενώ παλιά είμαστε εμείς πάνω στο άλογο. Με στη πασοκάρα, ολέ. Στη μαμά της γυναίκας του Μπερμπάντοφ. Ναι. Στη γενιά της μαμάς της γυναίκας. Ναι, ναι, για μην έχουμε παρεξηγήσεις. Έδινες δύο μπικ καλτσόν και έκανες όργια, έκανες όργια όλη τη νύχτα. Πολλά έπαιζε τώρα, με τα δύο μπικ. Τώρα λοιπόν έρχονται οι Βούλγαροι με 30 ευρώ και παίρνουν τις Ελληνίδες και τις ταΐζουν. Δεν ισχύει έτσι. Όχι, δεν ισχύει. Λοιπόν, να μάθετε, θα τα λέτε Greek lovers δεκαετίες του 80. Και 90. Εμείς έχουμε κοπεί σε 90 με, όχι 80. Λοιπόν, ναι, Κύπρος-Σλοβενία. 2-1 η Κύπρος με ανατροπή. Έβαλε γκολ και ο Πιέρος Σωτηρίου. Μεγάλη νίκη για την Κύπρο. Αυτό σε ποια ομάδα? Κοπεχάγη. Μπράβο, το παιδί έπρεπε σε να βγει. Κοπεχάγη, ναι. Μπράβο, Γεωργία, Λετωνία 1-0. Το αξίζει το Πιέρ. Το αξίζει. Το αξίζει ο Πιέρ. Τα χαιρετίσματά μα στον Πιέρ. Λιχτεστάιν Γιβραλτάρ 2-0 και Σκόπια-Αρμενία 2-0. Κέρδισαν οι Σκοπιανοί φίλοι μα. Δεν μου λες τώρα. Ναι. Στο συλλαλητήριο, γιατί χτυπήσανε Σκοπιανούς οι Μακεδονομάχοι? Δεν χτύπησαν Σκοπιανούς. Ναι, και χτύπησαν έναν Τούρκο. Αυτό είναι το ρεπορτάζ και καλά κάνεις και το αναφέρουμε. Εμείς τα λέμε όλα. Είδαν ένα αυτοκίνητο με τουρκικές πινακίδες. Δεν ξέρω τι έγινε. Θα και το έσπασαν το αυτοκίνητο. Θα του κάνω ερώτηση αυτού που έσπασε το αυτοκίνητο. Ναι. Μα είπαμε παντού εάν πούλαγε το σπίτι του αυτό εδώ ο πιναλέος. Σε Τούρκο. Όχι. Αν πούλαγε αυτός ο πιναλέος που χτύπησε τον Τούρκο το σπίτι του. Ναι, δεν πρέπει να ήταν ένας, ήταν άλλο τρεις που ξέφυγαν. Αυτοί οι ναι. πιναλέοι. Γιατί είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε. Είναι όπτωχοι, Μακεδονομάχοι. Ναι. Και το σπίτι λέει, το δίνω 100.000 και πήγαινε μέχρι 80. Ναι. Και το έπαιρνε 110 ένας Τούρκος που τον έδιρε αυτές. Θα το έδινε το σπίτι του στον Τούρκο? Αυτό έχω να ρωτήσω αυτό το Μακεδονομάχο που βαρούσε. Δεν ήταν ένας, ήταν δύο-τρεις που νομίζω ότι απλά ξέφυγαν ή απλά δεν είχαν το μυαλό στη θέση του, γιατί είπαν παντού υπάρχουν καλοί και ξέρετε, και ξέρετε ότι άμα κάνετε τέτοιες πράξεις. Ξέρετε, αυτά οι ΣΥΡΙΖΕΙ τα παίρνουν και τα κάνουν να πούμε πρωτοσέλιδα. Σαφώς. Καταλάβατε, εκεί πατάνε. Καταλάβατε χαϊβάνια. Εκεί πατάνε, δεν και το καλά σας κάνουν. Ναι. Το θέμα τώρα Sky, σήμερα ΕΡΤ, πώς τα λένε τα κανάλια τα συστημικά. Δεν θα παίξουν η Μακεδονία που χάθηκε το όνομα. Αυτούς τους τρεις τους λακαμάδες που βάρεσαν τον Τούρκο θα παίζουν. Μη ζορίζεσαι, μη ησυχίζεις αγόρι μου. Λοιπόν, άκου τώρα να σε χαλαρώσω. 8-12 πίεση, 49 φύγει. Είσαι 50. Μια χαρά, ξέρω. Σε βλέπω ούτε κοκκινίζει ούτε τίποτα, σε πούδρα. Ναι. Λοιπόν, απλά να δώσουμε παράλληλα και tips ενημέρωση στον κόσμο. Χθες έπαιζε και η εθνική μπάσκετ. Ξέρω δεν σε ενδιαφέρει πολύ. Αλλά έγινε ένα συγκεκριμένο σκηνικό το οποίο θα το σχολιάσει. Δεν βλέπω. Ο Παπα-Νικολάου αποβλήθηκε ναι. και από την τζατήλα του πήγε και βάρεσε μέσα στα αποδυτήρια το κουμπί του συναγερμού που αδειάζει το γήπεδο. Και έγινε
έγινε ανάκατα ολόκληρο αυτό το γήπεδο. Αυτό είναι υγεία, αυτό είναι υγεία. Ότι έκανε ανάκατα 5.000 κόσμο. Αλλά βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, γιατί έπρεπε να αποχωρήσει ο κόσμος. Πάτησε του συναγερμός. Λέει κάτι γίνεται στο γήπεδο. Εντάξει, βλέπει ψηλός, είναι βλάκα θα είναι. Έχει δει κανένα ψηλό. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Έχει δει αυτό. Ναι, αλλά βγήκε και ζήτησε συγγνώμη. Λέει λάθος έκανα. Εντάξει, εντάξει, πάνω στα νεύρα, αλλά ψηλό έξυπνο έχει δει. Υπάρχουν και έξυπνοι ψηλοί. Καλά. Εγώ αμφιβάλλω. Δεν έχει ζήσει κανέναν, έτσι. Έτσι δεν έχει ζήσει κανέναν. Ο Χατζινάκος το δώσαμε το τηλέφωνο να κάνει δουλίτσα. Τι φίλο μα Χατζινάκος που είναι κοντό και διάολο που μου λε. Ο Χατζινάκος. Ναι, μορφή, ε. Ναι, αλλά χωρίς λεφτά δεν γίνεται δουλειά. Χωρίς λεφτά δεν γίνεται. Λοιπόν, πολύ γρήγορα κάποια μηνύματα γιατί θα πάμε μετά στις γραμμές. Εσένα, ράπ, άμα σε σκάσουν 50.000 και σου πούν μην ξαναπεί κακή κουβέντα για πάω κάρι Ρακλή, θα κάνεις. Ωραίο ερώτημα. Θα τα πάρω γιατί εγώ είμαι καπιταλιστής. Και θα πεις, εγώ 50, είμαι κάτοικος γης. Αλλά τα 50, κάτω 100. Τα 50 είναι λίγα. Ναι, κάτω 100. Γιατί εγώ με το ξεφορτητό μπορώ να κερδίζω 200. Δεν ακριβώς. Δεν ξέρεις, τα 50 είναι λίγα. Ναι. Κάντα 100, φίλε μου, Ιαν. Έτσι είναι καλό το ερώτημα. Εγώ είμαι καπιταλιστής, φίλε. Εσείς που είστε ιδεολόγοι και τα παίρνετε είστε. Καλά, είστε, είναι κι άλλοι σαν και εσένα όμως. Δεν είναι όλοι ιδεολόγοι, είναι κι άλλοι καπιταλιστές. Εγώ είμαι υπέρ του καπιταλισμού. Ναι, δηλαδή το ξέρω. Υπέρ του ισχυρού. Ναι. Τσίπρας είναι, μπράβο τον Τσίπρα που κατηγορηδεύει. Μπράβο και στον ΠΑΟΚ τότε. Μπράβο και στον ΠΑΟΚ. Που είναι ισχυρός. Αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να βγαίνει και να με κλαίγεται μετά. Ναι. Άμα θέλετε τον ΠΑΟΚ στην κλάψα, καθίστε τέταρτη όπως ήσασταν τόσα χρόνια και να αρχίσετε να κλαίτε. Διαλέξτε λοιπόν τι ΠΑΟΚ θέλετε. Σωστός. Άσε ρε κουλ, τον Τσίπρα λέει το χάδεψα συνέκθεση και περίπτερό μας και μιλάνε όλοι σήμερα για το Σκοπιανό εκεί στο ραδιόφωνο και μόλις κάνετε break που το λέτε βάζετε τα φλαμίγκο. Εγώ έχω καιρό να ακούσω φλαμίγκο φίλε. Αμάρε από το πλο να ακούσουμε τον Πετρωτό, μην πετάγεσαι, λέει ο Παντελής. Όταν πουλάς την αξιοπρέπειά σου για ένα γήπεδο και ένα πρωτάθλημα, μια ζωή, λέει, ξεφωνίζει ο Κωνσταντίνος, ο φίλος της ΑΕΚ, ο οποίος έχει πουλήσει πάρα πολλά πράγματα στο παρελθόν όσον αφορά την αξιοπρέπειά του ο και δεν πρέπει να μιλάει. ΑΕΚ, ναι. Ο φίλος της ΑΕΚ να πληρώσει τους παίκτες που είναι απλήρωτοι και φάγαν το φέση και να μην μιλάει. Ακριβώς. Και είναι η ομάδα η οποία έχει κάνει τα μεγαλύτερα φέσια all over, έτσι. Λοιπόν, άστο, πάμε break, έρχεται η Σμαράγδα. Break! Ρε βλάχο πάω αξί. Ναι, ναι, ναι. Τι break! Γι' αυτό το κανάλα τσίμπησες. Πάμε, πάμε διαλυματάκι, επιστρέφουμε μετά τη Σμαράγδα Μπασάκου με γραμμούλες. Η With Vision είναι νέος τρόπος, ο νέος τρόπος για να βλέπεις αθλητικά, για να απολαμβάνεις τις καλύτερες φάσεις της ομάδας στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό φίλες και φίλοι αποκτήσε την σήμερα κιόλας σε ένα κατάστημα Win στο 13800 ή στο win.gr κάθετος Vision. Και για όσους δεν έχουν τον χρόνο ή τέλος πάντων δεν μπορούν να πετύχουν ένα παιχνίδι από το ξεκίνημά του, μπορούν να το πετύχουν με τις εκπληκτικές δυνατότητες της Wind Vision, της πρώτης Android TV στην Ελλάδα. Κάνει μαγικά η Wind Vision και είναι και σήμερα μαζί μας. Έχουμε Κωνσταντίνο Πετρωτό, αλλά πριν πάμε λίγο στο Κωνσταντίνο Πετρωτό, έχουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου. Δεν γίνει να μιλάει ο Αέξης ο φίλος μας, συγγνώμη κιόλας για αξιοπρέπεια. Όταν φέσω σε εκατοντάδες εκατομμύρια, σε παίχτες, έριξε την ομάδα του για να παίζει στη Μύκονο και με τη Σαντορίνη, για να σβήσει όλα τα χρέη. Πλέον, έτσι, απαγορεύεται να μιλάει για αξιοπρέπεια ο Αέξης στον Πάοξη. Καμιά ομάδα από τις μεγάλες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης. Ναι. Δεν μπορεί να μιλάει για αξιοπρέπεια γιατί είναι λίγο ή πολύ αμαρτωλοί οι πάντες. Ναι, ισχύει αυτό. Να... Λίγο ή πολύ, αλλά η ΑΕΚ για μένα, για το συγκεκριμένο, είναι η πλέον αμαρτωλή. Όσα έφαγε, ποιος έφαγε παραπάνω λεφτά. Yeah. Αυτή είναι η πιο αμαρτωλή. Η πλέον αμαρτωλή. Αυτό... Άρα, φίλα εξή, αυτά να τα πεις αλλού, στα φιλαράξο εκεί στην Original, όχι εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, Κωνσταντίνο Πετρωτό. Έλα, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω, έχουμε Κωνσταντίνο ή όχι. Δεν ξέρεις κάτι. Έλα, φίλε. Α, γραμμή είναι, δεν όχι. Να ανοίξουμε γραμμές. Άνοιξε γραμμές. Ανοίγουμε γραμμές. Θα πίνουν, θα εξαγγείλουν το γήπεδο και θα έχουν 800 χαρτιά γραφειοκρατικά, θα γίνουν εκλογές. Και αυτό αν περιμένετε γήπεδο, άστε το παραμύθι. Το κοσμάκι να πούμε το δουλεύετε για να πάρει ψήφους ο κομμουνιστής. Για να πάρει ψήφους, ναι, φυσικά. Άστε το κομμουνιστή τώρα και το Μητσοτάκι. Και γρηγορά δω. Εμείς τώρα με το Μητσοτάκι το κομμουνιστή θα πάρουμε κανένα μια διαφήμιση παραπάνω. Όχι. Δεν πήραμε ποτέ ούτως άλλως. Πάμε στα θέματα μας στον κόσμο τώρα. Θα έχουμε ενημέρωση σε λίγο και για τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου που τις έχουμε πίσω στο production. Θα τις ακούσουμε σε λίγο. Παίξει ο Μπούζος, μωρέ. Όχι, θα τις παίξουμε και εμείς. Γιατί παίξει ο Μπούζος, μωρέ. Μετά από 2 ώρες θα είναι παγιάτικο φαγητό. Είναι σαν να φτιάξει παστίτσιο και να το τρώσει μετά από 5 ώρες. Εάν είναι ποιος θα βγάλει την είδηση, την υπογραφή, τότε ναι. Τώρα τα σάλια τους δεν τα γουστάρω. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Όταν έχουμε έτοιμες δηλώσεις θα τις ακούσουμε. Πάρ τον κόσμο, έλα, φίλε. Πάρ τον κόσμο να εκφραστεί με τον Καμένο. Καλώ ονα. Κοινωνία έλα, θα κάνουμε. Καλημέρα. Έλα. Νικόλα. Έλα, γόρι μου. Θα ανακοινώσει και τη Φαρμάκη. Την Ισή Φαρμάκη θα τη δώσει σε εσά τώρα και την οδό πάνω. Όλγα Φαρμάκη. Η Φαρμάκη εδώ από πάνω. Κάνε λίγο παύση, φίλε, φιλαράκι. Καλό. Έχουμε δηλώσει. Έλα, πάμε. Έλα, Κωνσταντίνο. Έλα. Έλα. Δεν ξέρω αν ακούτε. Σα έχω στείλει. Δεν ξέρω αν ο Χολίπτη είναι
Έχω στείλει τις δηλώσεις ηχητικό του Πάνου του Καμένου και, της, και του Μάικ του Γκαγκάτσι. Τις φτιάχνουμε. Να τις από εκεί. Ναι, τις φτιάχνουμε. Από εκεί. Α, σε πολύ λίγο να τις έχετε. Εγώ να σας, να σας πω ότι έκανε δήλωση ο υπουργός ο Πάνος ο Καμένος, συγγνώμη, ότι παραχωρείται δωρεάν στον ΠΑΟΚ η έκταση χωρίς αντάλλαγμα για 99 χρόνια και 100 χρόνια όπως θα είναι στην σύμβαση. Παραδόθηκε στον πρόεδρο του Αριστεχνη ΠΑΟΚ, ο οποίος προφανώς ήταν πάνω, δεν εμφανίστηκε εδώ. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα περάσει άμεσα η τροπολογία, έτσι ώστε να τελειώσει αυτό το θέμα. Δίνει το δικαίωμα στον ΠΑΟΚ να ξεκαθαρίσει η κατάσταση και με καταπατημένες εκτάσεις όπως λέγαμε νωρίτερα. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι είναι εδώ η νομική του Υπουργείου και του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, έτσι ώστε να τελειώσει σήμερα και όλα η τροπολογία και να πάει στις επόμενες μέρες στη Βουλή, ναι, για ένα, μαζί με ένα νομοσχέδιο που είναι και πάλι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή το θέμα θα τρέξει άμεσα. Δηλαδή θα περάσει, Κώστα, ειδικό νομοσχέδιο για το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Θα υπάρχει τροπολογία μέσα σε ένα νομοσχέδιο και για άλλα ζητήματα, η οποία τροπολογία θα λέει ότι μπορεί να παραχωρηθεί η έκταση στην Εραστέχνη ΠΑΟΚ, εταιρεία ειδικού σκοπού που θα σχηματιστεί για την κατασκευή του νέου γηπέδου. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα πάρει το Ταμείο Εθνικής Άμυνας ποσοστό του άλλου δημοσίου κτηρίου για να είναι σύνομη όλη η διαδικασία. Και από εκεί και πέρα, αυτό που έχει σημασία και είπε ο Μάκης Ογκαγκάτσης, ότι πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το γήπεδο θα χτιστεί με κεφάλαια του Ιβάν Σαββίδη, ναι, δεν ισχύει οτιδήποτε άλλο γιατί ακούγονται διάφορα. Έτσι, να τα βάζουμε περίεργα, σε σειρά αυτά. Ναι. Και τόνισε ότι θα είναι έτοιμος, εφόσον έτοιμος ο ΠΑΟΚ, εφόσον τελειώσουν όλα τα γραφειοκρατικά, άμεσα περάσει το ΦΕΚ τις επόμενες μέρες, στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου, να προχωρήσει στην κατασκευή, στον γκρέμισμα του γηπέδου και στην κατασκευή της νέας τούμπας. Αυτό που διευκρίνησε είναι ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να γκρεμιστεί το υπάρχον γήπεδο και να χτιστεί από την αρχή ξανά καινούριο. Ακόμη όμως δεν είναι οριστική απόφαση, υπάρχει και το εναλλακτικό σενάριο. Να πάει κερκίδα-κερκίδα. Ναι. Ναι. Μια ερώτηση. Κομμάτι όμως γίνεται στο εξωτερικό. Μια ερώτηση. Πού θα παίζει ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ θα παίζει ο Καφτατζόγλου. Συμφωνία υπάρχει ήδη, δεν έχει υπογραφεί, απλά γιατί δεν έφυγε φέτος. Ακριβώς, υπάρχει συμφωνία. 2+1 χρόνια και μάλιστα ο ΠΑΟΚ για αυτό το διάστημα θα δώσει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ για το λίφτινγκ του Καφτατζόγλου. 4 εκατομμύρια ευρώ έχει δώσει ο ΠΑΟΚ. Άλλο λέω, ρε παιδί. Θα δώσει, ναι, ναι, για να πάει. Εσύ που θα πηγαίνει στο Καφτατζόγλου, ρε παιδί. Δεν τι θα κάνω. Στην συνοδεία πηγαίνει ή μόνο. Ο μόνο θα πηγαίνει. Τι να κάνω. Κουλωμό σε βλέπω. Δηλαδή μόνο του Αγγλού αν έχετε ηχητικά. Τα έχουμε, Κωνσταντίνε, απλά τα ετοιμάζουμε πίσω τα παιδιά. Στο προτάξιο σε λίγο. Ωραία, θα τα ακούσουμε. Αυτή είναι μεγάλη είδηση, φίλε. Αυτός είναι ο λόγος να ψηφίσουμε τον Τσίπρα. Είναι Μακεδονία, η πιο μεγάλη είδηση έτσι που έχουμε το τελευταίο διάστημα. Μακεδονία έτσι, και ναι. Σκόπια εδώ είναι άλλα θέματα. Ωραίο, ωραίο. Άρα το θέμα με, το, με την έκταση έξω από την Τούμπα λύνεται άμεσα. Τσακ πατ. Δηλαδή, άμα θέλει. Ναι, γιατί το ρωτήσαμε κιόλα και είπε ότι η τροπολογία ετοιμάζεται σήμερα. Για να καταδείξουμε ένα νομοσχέδιο που να πάει τι επόμενε μέρε. Μάλιστα. ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουμε. Καλές, καλές χρυσές εποχές. ΠΑΣΟΚ θυμίζει αυτή η Γρηγοράδα. Μπαμπαπ τα λύνανε τότε τα θέματα. Θυμάσαι. Ναι. Κωνσταντίνε μου. Βλέπω για τη Μακεδονία τώρα. Αυτά. Δεν μιλάς για τα. Κωνσταντίνε, ναι. Πετροτέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ βεβαίως για το ρεπορτάζ σου. Να άψογο για μια φορά. Εάν έχεις κάτι νεότερο, έγινε, εδώ είμαστε. Έγινε, Νίκο. Ναι. Έγινε. Να σε καλά. Έλα γλυκό μαγόρι. Τα πρωτοσέλιδα λέμε για τα χημικά τώρα ή θα λέμε για το νέο γήπεδο που θα κάνω τσίπρα. Ό,τι λέει επικαιρότης. Τι λέει επικαιρότης αγόρι μου. Πάει Μακεδονία. Τζάμπα έφαγε το ξύλο Σκοπιανός. Ό,τι λέει. Τούρκος ήταν ευρέ, είπαμε. Καταλάβατε εσείς ανόητοι που πήγατε τα παιδιά πάλι, σας. Άντε πάλι αρχίζει πυροβολάλο τον κόσμο. Που πήρατε τα παιδιά σας στο συλλαλητήριο και φάγατε τα καπνογόνα ευρέ ανόητοι. Ότι ο Τσίπρας θα πάρει ψήφους από εσάς για το γήπεδο του ΠΑΟΚ το καινούριο. Εγώ πιστεύω πάντως ότι ο Τσίπρας είδε ότι το κλίμα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν είναι καλό γι' αυτό. Να. Ναι. Και σου λέει κάτι πρέπει να κάνω, το βελτιώσω μπαμπαπ. Ας κάσω τον ΠΑΟΚ να τον... ακριβώς αυτό έγινε. Έτσι. Τι... ναι. Λοιπόν, πάμε όμως στο παλιό βαθύ Πασόκλειο, γιατί τον αφήσαμε τον καημένο τον φίλο μας στην αναμονή. Ανοίγουμε πλέον και γραμμές για όσο χρόνο προλάβουμε. Όσο τι να κάνουμε, επικαιρότης, τι να κάνουμε. Λοιπόν, θέλω να βγουν όσοι παοξίδες μπορέσουν, ναι, οι οποίοι ήταν στο συλλαλητήριο, ναι, να μας πούν αν θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ για το νέο κύπελο του ΠΑΟΚ. Έλα, βαθύ Πασόκ, έλα γορμό. Καφτατζόγλιο, Νίκο. Ναι, τι να κάνουμε, Καφτατζόγλιο. Με διασφαλίτη θα πηγαίνει στο Καφτατζόγλιο, Κουλιανό. Γιατί ρε φίλε. Γιατί θα σε περιμένω μπιφτέκης εκεί πέρα. Μπιφτέκης και ο φίλος μου ο Μάνος. Και ο Μάνος λέει σε προλαβαίνω. Ωρε γλέντι για. Ο Σκοτίνας. Αυτό ήταν το καλύτερο. Η καλύτερη είδηση ήταν για μένα αυτή. Ωρε γλέντι. Ότι θα πάμε στο Καφτατζόγλο δηλαδή. Αυτή ήταν η καλύτερη είδηση. Να σου πω μέσα στο νομοσχέδιο, Νίκο. Ναι, στο νομοσχέδιο σας βάλει και τη Φαρμάκη την οδό εκεί πέρα και τον Αϊθεράτη. Δεν ξέρω. Θα βάλει όλα μέσα και από κάτω πιάσει και το σπίτι Κωστή. Θα βάλει όλα μέσα.
Δεν το ψήνει τον Κουγιανό. Εγώ δεν με ψήνει, φυσικά δεν με ψήνει. Έχει κάνει χίλια καλά επειδή κάνει ένα καλό να τον ψηφίσω. Ποιο θα ψηφίσει. Κανένα, αφού δεν ψηφίζω, σου παρέ. Είμαι ακομμάτι. Άρα παίρνει τον Τσίπρα. Εγώ δεν ψηφίζω κανέναν, τελείωσε. Κύριε Ζαφόλα, θα ρίξετε τώρα όλοι μαζεμένοι εκεί πέρα. Ζαφόλα κιόλα τώρα, ε. Έλα. Και κάτι που είπε ο Κώστας για να κλείσω. Και πολλά είπε ο Κώστας. Ένα είπε, χίλια δυο είπε. Αυτή από το φάρο. Ναι, το είπε. Κάτι πελαργή και κορμοράνι στο μπάσκετ εκεί που είναι κορμοράνι, πελαργή με κάτσες. Ναι. Να σηκωθούν και να πάρουν τη μόρη τους. Να μην τους βλέπουν. Να πληρώσουν και ένα εισιτήριο, να πούμε, ναι. Και να βάλουν και το χέρι στη τσέπη. Έτσι, Νικόλα. Ακούς γραμμένε. Έχεις δίκιο σε αυτά. Έχεις άντε, μπράβο. Δεν γίνεται γιατί... διαχωρισμός φίλων της εθνικής. Για πες μου τι μου έλεγες στο διάλειμμα. Αυτό το ψήφισες από μένα, έτσι. Ναι. Ψηριστική, ναι. Έλα, γόρι μου, ναι. Αυτή, ξέρεις, είναι κάτι συνταξιούχοι 50 χρονών. Κάτι πασοκομόριδες πάλι είναι. Ξέρω, ρε, αφού τους έχω, τους βλέπω, τους ξέρω. Να πάρουν τις μόρες τους και να φύγουν από εκεί. Δεν θέλω να τους βλέπουμε. Είναι άδικο για όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Να είσαι καλά, αδερφούλη μου. Είναι άδικο. Επειδή τα πληρώνεις, ξέρω. Εγώ, φυσικά, το ξέρεις. Τι μεταχείριση είχατε εσείς και τι ο Φάρος. Καμία σχέση με τους άλλους. Εμείς και πληρώναμε και ήμασταν και τα καλύτερα εισιτήρια οι συγκεκριμένοι. Ναι, αλλά ασχολούνται όμως. Αυτή είναι η δουλειά τους, έτσι. Επαγγελματίες. Ναι, επαγγελματίες οπαδοί. Ναι. Δηλαδή, τι δουλειά κάνεις, είμαι οπαδός της εθνικής ομάδας. Ναι. Τι να κάνω, ρε, σε αυτή την Ελλάδα. Ξέρετε, εκμεταλλεύτηκαν. Αυτοί αγαπάνε την ότι η εθνική Ελλάδος δεν έχει οπαδικό κίνημα. Και σου λέει, θα φτιάξουμε εμείς, θα είμαστε κοντά, θα σας συγκοντάρουμε, θα είμαστε συνέχεια παντού μαζί. Καλή και μάγκες. Στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Καλή μάγκες. Ναι, εκμεταλλεύτηκαν την αδράνεια, ότι δεν υπάρχει κανένας. Του σπάσαν την τρομπέτα και την πλήρωση έπολε. Κανονικά. Την πλήρωση. Δεν μου λες τώρα, για πες μου τώρα λίγο. Ανοίγουμε γραμμές. Λες τώρα ότι παοξίδες δηλαδή θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. 100%. 100%. Βέβαια. Δηλαδή, αν εμείς τώρα που είμαστε Μακεδονομάχοι, την ώρα της υπογραφής βάλουμε το γήπεδο και δεν βάλουμε το χαμένο όνομα, θα είμαστε κι εμείς, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο και με τη μία και με την άλλη. Κοίταξε, να σου πω κοινικά κι εγώ. Κοινικά. Ο Παοξής είδε και απόειδε με την προηγούμενη κυβέρνηση. Με αυτήν είδε ότι έγινε και η τροποποίηση με τα χρέη του. Τα πήρα πλήρωσε. Πλήρωσε το αρχικό του κεφάλαιο. Αυτό που έπρεπε να πληρώσει. Καλό, βέβαια. Καλό και για τους δύο όμως. Γιατί ο άλλος έπαιρνε και 11 εκατομμύρια ζεστά εκεί που δεν έβρισκε ευρώ. Πήρε και ψήφους. Και τώρα σου λέει, σου ανοίγω και την πόρτα για να φτιάξει το γήπεδο. Άρα λοιπόν, η αγάπη για τον Πάο και για την Μακεδονία είναι μεγαλύτερη. Τώρα εδώ να δούμε δηλαδή πόσο αγαπάμε και τι κάνουμε κτλ. Όχι, δεν είναι αυτό που έβαλε τώρα. Πρέπει να διαλέξουμε. Οι Μακεδόνες είμαστε, χάσαμε το όνομα. Είμαστε με τον Πάο. Τι είπε τώρα πάλι το Πλοπολιβόλο. Πείτε μας, λέμε. Αγαπάμε, λέει, τον Πάο και τη Μακεδονία. Μακεδονία αγαπάτε, Μακεδονία μου, Μανούλα μου, Θεσσαλονίκη μου, Μανούλα μου. Θα βγει ο Μανούλα μου να πει, όχι ρε Ρουβιάνη, φάγατε το όνομα, προδότες θα με κτλ. Ή θα κάνουμε κουλουτούπα τώρα. Άρα βάζεις το δίλημα Μακεδονία ή ΠΑΟΚ. Μακεδονία ή ΠΑΟΚ, ρε. Σου λέει τον ΠΑΟΚ το χειριζόμαστε καλά. Εντάξει, ο Μακεδονικό, επειδή είχαμε την πίεση από πίσω. Μάγκας, ο γραμμένος μάγκας, ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι ο μεγαλύτερος μάγκας. Πρωθυπουργός που πέρασε από την Ελλάδα. Ναι. Ο μεγαλύτερος μάγκας. Εγώ πάντως εξακολουθώ και σου λέω ότι δεν θα ψηφίσω κανέναν. Ο Τσίπρας με τον Καμένο είναι μεγαλύτεροι μάγκες που πέρασαν στην ηγεσία αυτής της χώρας. Πάμε στους φίλους ακροατές. Το δίλημά σου είναι πολύ κοφτερό. Είναι ατσάλι. Είναι ατσάλι είναι το δίλημά σου. Ατσάλι, κατσάλι. Καλησπέρα, ναι. Ναι. Καλημέρα, τι καλησπέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς ονα. Ηρακλειδέας από Μηχανιών. Έλα, ρε Ηρακλειδέα, έλα, γόρι μου. Υπάρχουν και σε ομάδες επαγγελματίες οπαδοί. Όχι μόνο στην εθνική. 100%. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά στην εθνική υπάρχει διαφορά όμως τώρα. Άλλο οι ομάδες που είναι σύλλογος και άλλο κάτι το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες είναι η εθνική μας ομάδα. Συμφωνώ. Έτσι. Η Μαρμίτα δεν έχει που... χρώματα, ρε Μηχανιώτη, να πούμε. Ναι. Συμφωνώ και με αυτό που είπε ο Ραπτόπουλος. Ναι. Για τον Τσίπρα και τον Καμένο. Ναι. Είμαι 100%. Οι πιο μεγάλοι μάγκες αυτή τη στιγμή είναι ο Τσίπρας με τον Καμένο. Οι μεγαλύτεροι μάγκες. Να κάνουν με βόδια, με χαϊβάνια, με αστοιχείο τους, με. Να μην. Γιατί να τους ξεφωνίζει όλους. Υπάρχουν κάτι που σου λέει ότι δεν θα τους ψηφίσουν. Βόδια είναι, δώσε. Ποια Μακεδονία, ρε, και κάτσε. Μακεδονία και Σκόπια, ρε. Και 5 ώρες οι εκπομπές, βρε, εδώ πέρα. Έλα, θέλω να κάνω μια ερώτηση, Ραπτόπουλο. Έλα, Γουρμέλα. Ναι. Ραπτόπουλε, και σένα μαζί, Νίκο. Ναι, ναι. Πώς το βλέπεις τον Ηρακλή φέτος? Ο Ηρακλής, να σε απαντήσω εγώ γρήγορα. Εάν δεν τερματίσει πρώτος με διαφορά, θα είναι αποτυχία. Με διαφορά! Τι κλειψίματα, έχεις δει το ρόστερ του Ηρακλή? Το έχεις δει το ρόστερ του Ηρακλή φέτος που είναι? Είναι ρόστερ Super League ομάδας που ψώζεται εύκολα κιόλας. Θα πληρώσει τον Πάπα.
ή θα έχουμε άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Θα βάσει, εσύ πα κατευθείαν στη διαπλοκή. Εγώ πάω στη λογική. Το ρόστερ του Ηρακλή με αυτού του παίχτε που έχει, άμα του δει ένα προ ένα, είναι ρόστερ καλύτερο από τη Λαμία του Απόλλωνος Μήνης που παίζει Super League αυτή τη στιγμή. Σίγουρα. Ποια ηλικία είναι αυτή που είναι στο ρόστερ. Δεν έχει σημασία. Πήραμε καλά. Σε αυτό το πρωτάθλημα Κωστή δεν έχει σημασία η ηλικία. Πραγματικά το θέμα είναι να ανέβει η ομάδα. Είναι ομάδα μια χρήση. Ανεβαίνω και του χρόνου κάνω κάτι άλλο. Ναι, αλλά πρέπει να πηγαίνει και ο κόσμο στο γύρο. Αυτό είναι δικό σα. Τι μέσο όρο ηλικία έχει αυτή η ομάδα του Ηρακλή. Πήρε όλου του παλέμαχου. Κλέιτον. Τώρα που είμαι μέσο όρο ηλικία του Ηρακλή, ναι. Ποια είναι η πιο κυρασμένη ομάδα Super League, το ξέρει, ποια είναι. Ο Άρης. Ο Άρης είναι, ακριβώ. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν θα παίζει καλά. Τον βλέπει πω πετάει. Είναι ο Άρης. Η ομάδα με το μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικία είναι ο Άρης. Πολύ σωστά. Εγώ στο Τζόρτζ που είμαι γέρο, ναι. Στα πρώτα 4 χιλιόμετρα. Και ο Πάουκ είναι η τρίτη ομάδα. Πετά. Πάμε επόμενη γραμμή. Να σε καλά, Ρακλειδέα. Το γήπεδο εσεί θα πρέπει να το γεμίσετε. Δεν υπαντιστεί να πούμε. Ο Άρης είναι η πιο γερασμένη ομάδα, ναι. Δεύτερη είναι η Λαμία και τρίτο είναι ο ΠΑΟΚ. Ήθελα να το κάνω. Εντάξει, άσε η Λαμία, πήρε τώρα κάτι. Το χάνω και πήρε μετά. Το Σκόνδρα τώρα, πήρε και τον Χάβο. Έλα, φίλε, καλημέρα. Τι έφερε. Ναι, καλημέρα. 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 Έλα, φίλε. Καθίστε καλά, ρε, που θα ψηφίσουμε κατσαπιάδες ρε, για το γήπεδο, ρε. Καθίστε καλά. Πάρτα, Κωστή μου, έλα. Μισό λεπτό, τι θα ψηφίσουμε. Πρέπει να με εκτίσεις το όνομά μου, ρε, δεν το ψηφίζω. Κάτσε καλά, τι ρε. Τι ψηφίζεις. Αυτός είναι δικό μας, στραβό στόμα. Σα έρθω, τι ψηφίζεις. Άσο τι ψηφίζω, ρε, δεν το ψηφίζω, ρε, δεν το ψηφίζω, ακόμα άκουστος είμαι, δεν το ψηφίζω. Άρα πάει υπέρ του Τσίπρα, πάρε το δικό μου, πάμε να το δείχνει. Είναι δικός μου, 1-1, δεν ψηφίζω κανένα, τέρμα. Δεν ψηφίζω κανένα, πάει στον Τσίπρα η ψήφος. Γιατί πάει στον Τσίπρα. Έλα τα γαράκια, γιατί ο Τσίπρα... Άκυρο, να πάρε μου τζουρώσω, ρε. Υπέρ του Τσίπρα, μπράβο καμένο, πάνε φάει τώρα κανένα ροζ μπιφ να πούμε, ωραία τους την έφερες, μια χαρά. Μάγκας. Ωραίος. Ωραίος. Καλημέρα. Τι καλημέρα, έπεσαν οι γραμμές. Δεν θα πάρουμε κι άλλες. Είναι και 56. Εγώ το βάζω το δίλημα. Θα το βάλω μεσημέρι, θα γίνει παντού. Είστε Μακεδόνες ή Παοξίδες. Και τα δύο. Ο άλλος είπε, όχι, δεν τα ψηφίζω, αλλά δεν μας είπε τι ψηφίζει. Τίποτα, είπε, ακομμάτιστος είναι. Το τίποτα πάει στο Τσίπρα. Γιατί πάει στο Τσίπρα, δε. Γιατί πάει σε αυτό που είναι πρώτος. Αυτός που είναι πρώτος, ε. Τι θα είναι ο άλλος. Όπως λέμε, η μισή μονάδα υπέρ του μαθητή. Ο Καλαφάτης με τη Ράπτη. Ναι. Η Ράπτη δεν έχει κανένα νεότερο σύντροφο. Καθάρισε, τελείωσε. Social media, καθάρισε. Πάει η Ράπτη. Ναι. Καθάρισε η Ράπτη, πάει. Λοιπόν. Και ο Σταυρίδης γέρασε που την προμοτάρισε εκεί στο Δήμο. Πάει, γεια σας. Έφτασε στα 65 ο Σταυρίδης, παπούδιασε να πούμε. Πάει. Με Άρη Παναθηναϊκό τον τυμπούτου του Κλάους Αθανσιάδη που δεν το σχολίασες καθόλου γιατί την Παρασκευή την πήραμε. Ωραία. Την είδηση αργά. Η, η πιο ηλίθια ομάδα είναι αυτή που πήρε τον. Έναν άνθρωπο που δεν αγαπάει τον αθλητισμό. Όχι το ποδόσφαιρο, γενικότερα τον αθλητισμό. Δηλαδή λες ότι δεν υπάρχει αθλητικός εγωισμός μέσα στον Κλάους να αποδείξει ότι είμαι κι εγώ εδώ. 29 είναι ακόμα, έτσι. Δεν είναι ούτε καν 30. 180 χρονών είναι. Εγώ με τον Κλάους, άμα τρέξω χιλιάρι, θα τον φάω. Του φάσλες, ε. 4-40 το κάνω. 50 χρονών. Ας έρθει να τρέξει ο Κλάους χιλιάρι μαζί μου. Χιλιάρι. Ναι. Δεν θα έβαζα τα λεφτά στον Κλάους, όντως αυτή είναι. 4-40 το κάνει με ένα πακέτο Μάλμπορο για πρωινό. Άντε μπράβο, πήρατε τον Κλάους. Γίγαντες. Άντε μπράβο, πήρατε τον Κλάους. Ταγάρια, αρχιταγάρι Πετράκι. Αρχιτάγαρε. Τάγαρε. Γιατί ρε το ξεφορτίζει. Ρε τάγαρο, πάμε εγώ προπονητή και με φέρει το. Βρε όπω είσαι στη λίμνη που ρίξετε τον τώρα αυτόν. Αυτό ξυπνάει 4 το απόγευμα και κοιμάται να πει. Ρε από το πρωί ξεκινά, έχει ρημάξει τον κόσμο και καθαρίσει μισή Ελλάδα. Τον Κλάους δώστε ένα όπλο. Πάχ, τη σκοτώνει γουρούνια και πουλάκια να πούμε. Ναι. Άντε μπράβο. Πάρτε και στη Χρυσή Αυγή εκεί πέρα να τον κάνετε. Άσε μας και εμένα με τον Κλάους. Ρίμαξε, τον έβαλε στο στόμα. Άσε μας με τον Κλάους. Ναι. Μα ζαλίσατε να πούμε. Ο άνθρωπος δεν αγαπάει το ποδόσφαιρο. Το πάρω εγώ στην ομάδα μου. Ταγάρι Πετράκι, αρχιτάγαρε. Τάγαρε. Κούλε, έχετε καταντήσει κουραστική η ΑΕΚ με το 44, δεν πιστόλιασε κανέναν. Υπαλλήλους και παίχτες τους πλήρωσε, λέει, ποιος, από τα 160. Ποιος, τι λες, ρε φίλε. Ποιος ρε ταγάρι. Τι λες, ρε φίλε, ποιος τα είπε σε ένα αυτά, αγόρι μου. Αν ήταν, δεν θα έπεφτε γάμα εθνική φιλαράκι να πει με Μύκονο και Σαντορίνη. Αυτά να τα πει αλλού, όχι εδώ πέρα. Ωραία το είπε και εσύ. Ναι. Μύκονο και Σαντορίνη. Ναι, από αυτού δεν έπεσε. Ωραία, ναι. Σωστά μιλάει ο Κουλιανό. Ναι, έτσι. Μα μουρλάνε τώρα ο τύπο. Είπαμε η ΑΕΚ, ναι, εντάξει. Παίξατε εκεί με το. Εκεί που έπαιζε με τα σουφλί, ο Άρης, ή έπαιζε με τα Ζωνιανά, να πούμε. Ακριβώς. Είναι στίγμα. Είναι στίγμα. Κοιλίδα μαύρη. Μαύρη κοιλίδα. Πολύ μαύρη, δηλαδή πιο μαύρη δεν γίνεται. Και πήρε ο Τζάμπα στην ομάδα και έχει το Γιαννιώτα. Πήρε 40 εκατομμύρια και το Γιαννιώτα και δεν μιλάτε. Φλορίτζιναλ. Οχ, 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 και αυτού του χώρου. Φλορίτζιναλ. Έχουμε μήπω έστω το 100 δηλώσει να τι παίξουμε εμεί. Για να ξέρω, του Καμένου. Του Καμένου. Γιατί είναι έτοιμο το. Για κάτι προμόσια τον Καμένο εδώ τώρα. Να ακούσουμε τι είπε, ρε φίλε, να ξέρουμε τι είπε. Μακεδονία ή ΠΑΟΚ. Έβαλε δίλημα. Τι είσαι, ρε, Μακεδονία ή ΠΑΟΚ, ρε.
Λοιπόν, στην Τούμπα και ο Κόλλιας είναι από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Ο κύριος Κόλλιας και ο κύριος Καμένος. Ο Κόλλιας ποιος είναι, γυναίκα είναι, Κόλλια είναι. Η Κόλλια και λέω Κόλλιας. Ποιος Κόλλιας, ναι, ναι. Ο Κόλλιας στην Κόρυνθο ήταν προπονητής. Σωστό. Ποιος Κόλλιας δρε σαν τον κόκκινο. Μπίπρε ραπτό που λες, σταμάτα να ακούσουμε τον Πετρωτό. Τρώσε φωνητό όμως, μην νομίζεις, τρώσε φωνητό. Καλημέρα μάγκες, καλημέρα από το σύνδεσμο ραπτό Στοκχόλμης. Και εκεί τα παιδιά. Εδώ ο φίλος ο Αεξής ξαναστέλνει μήνυμα, αλλά δεν θα πιάσουμε διάλογο τώρα το πρωί. Η ΑΕΚ λέει με 15 εκατομμύρια τόσα δίνουμε, λέει, τον Μπάρκα, λέει, για όσο ενδιαφέρονται. Κουλ, πες ξανά λίγο τις αλλαγές που έχουν γίνει στην Τούμπα. Είπαμε, οι αλλαγές έχουν να κάνουν με το plexiglass στην 1-2-3. Η 8 έγινε μικρότερη για να αυξηθεί η χωρητικότητα στη 2 για να έρχονται λιγότεροι φίλοι. Έλα. Ρε κατάπτυστη, τι έγινε πάλι. Δώσατε φανέλα του Πάουκ στον πρέσβη τον Αμερικάνο. Τα είπαμε, αυτά ήταν λάθη. Τώρα το θυμήθηκες. Δεν πάτε στο διάλο, λέω. Άντε πάλι πρωί. Ρε, σταμάτα να βρεις όλο τον κόσμο. Μακεδονοβλάχη να πούμε. Μακεδονοβλάχη. Δώσατε φανέλα στον πρέσβη τον Αμερικάνο. Μακεδονοβλάχη. Παοξίδες. Άιντε, μπράβο. Τι είναι αυτός ρε εδώ, ήρθε εδώ, έβρισε όλο τον Μακεδονία μας και η Μακεδονία μας. Ναι. Μόλις σας τάξαν το γήπεδο, λαμόγια, αμέσως μπάγκα Τσίπρας. Εγώ είδα δύο που βγήκαν, γιατί δεν προλαβαίνουμε, περιμένουμε το ηχητικό, θα παιχτεί μετά. Είπανε δεν ψηφίζω. Κλάψαμε ρε, δεν μας είπαν τι ψηφίζανε μόνο. Ναι, κλάψαμε. Λοιπόν, φτάνει, έλεος, σταμάτα. Τέλειωσαν τις σφαίρες. Πόσες έχεις στο προστάσιο, φτάνει από το πρωί. 8 με 10, 2 ώρες έχεις ρημάξει τη μισή Ελλάδα, τη μισή ανθρωπότητα. Φτάνει. Λοιπόν, δώσε λίγο χαλί, κύριε Χολύπτα. Λοιπόν, όσοι θέλετε πάντως, εφόσον ηρεμήσαμε εδώ με το κουμπαράκι, να απολαμβάνετε την ομαδάρα σας στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, ανακαλύψτε σήμερα κιόλας την WIT Vision, το νέο τρόπο να βλέπετε αθλητικά, διότι με την WIT Vision απολαμβάνετε πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο μέσα από τα κανάλια Nova Sports. Δείτε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, όλες τις ομάδες στα εντός έδρας παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Απολαύστε τους Ρονάλντο, Νεϊμάρ, Εμπαπέ και όλους τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές οργανώσεις από Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και άλλες χώρες. Η WIT Vision είναι μαζί μας, όπως βεβαίως είναι μαζί μας και η καντίνα Pit Stop. Καφέ, πίτα, μπουγάτσα, μόνο στην καντίνα Pit Stop. Θέλεις μπουγάτσα μία σημεία δώρο, θες δωράκι το νεράκι και στον 5ο-6ο καφέ κούτρα θα τον παραλάβεις σε τρία σημεία της πόλης. Παλαιού σταθμού 36, δυτική είσοδος μετά τα δικαστήρια, πόντου 56 στη Λαχαναγορά και βεβαίως οδός Λαγκαδά, εκεί που μάθαμε ότι ο Κωσής βρήκε και έναν ρωσοπόντιο, λέει, κάποτε, στο κεντρικό δρόμο μετά την αερογέφυρα Σταυρούπολης. Φεύγουμε, μείνετε εδώ σε 95 και 5, πλάκα τέλος με πολλά νεότερα όσον αφορά και τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου και της κυρίας Κόλλια. Κώστας Βαραγιάννης με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Σκυτάλη, Γιώργος Ζαΐρης, Γιάννης Πάγκο στις 12 ακριβώς, ο Γιώργος Μπούζος με όλο το ρεπορτάζ και την ενημέρωση της ημέρας. Σκυτάλη στον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη για Δελτίο Ειδήσεων.